Η αλήθεια είναι ότι τον Κούση το γνώρισα σε ένα κλαμπ που έπαιζε τέτοια μουσική. Το Στέργιο το γνώρισα σε ένα άλλο κλαμπ, κάπου εκεί στα Κωνσταντινοπολίτικα. Είναι η εκπομπή Τρόικα, ξεκινάει τώρα στους δέχτες σας στο Λίμπερο 107,4. Θα πάμε μαζί, δεν ξέρω για πόσο χρονικό διάστημα θα με αντέξουν και θα τους αντέξω. Α, εγώ είμαι ο Χρήστας Τσαλτίδης, θα ξέρετε. Η εκπομπή Τρόικα ξεκινάει, θα έχει ένα τελείως διαφορετικό ύφος από την προηγούμενη Τρόικα εδώ στο Λίμπερο. Καθώς θα κάνουμε δημοσιογραφική εκπομπή, θα προσπαθήσουμε να μπούμε στην επικαιρότητα, αλλά πριν από το κόνσεπτ της εκπομπής, να καλησπερίσω τους δύο συνεργάτες, τον κύριο Κούση, με τον οποίο συναντιόμαστε μετά από καμιά εικοσαριά χρόνια με άσπρα μαλλιά και γένεια πλέον, Κώστα. Γεια σας. Γεια σας. Καλή εβδομάδα. Θα σχολιάσει την επικαιρότητα μαζί μας. Και είναι πλούσια η επικαιρότητα. Έτσι. Τον καλωσορίζουμε στο στούντιο του Λίμπερο. Καλώς ήρθατε. Στέργιος Αναστασιάδης, κυρίες και κύριοι. Χωρίς σας Πετρίκης. Πώς? Παρότι είμαι συνομήλικης. Έχει λίγη σχεδόν. Έχει λίγη. Εντάξει, τα βάφεις. Όχι. Καθηγητή, πώς λέγεται τους, Καστανόξανθος. Εντάξει, έχετε ένα πλεονέκτημα εσείς. Στα μουσκια έχεις λίγες άσπρες, να ξέρεις. Ναι, κακός. Προαμέλησα. Λοιπόν, είμαστε παιδιά ενός συγκεκριμένου μέσου αρχικά. Ο καθένας πήρε το δρόμο του, αλλά στην πορεία βρεθήκαμε και πάλι εδώ. Η ζωή κάνει κύκλους. Έτσι ακριβώς. Η πόλη είναι μικρή. Αυτή τη στιγμή ο Ηρακλής είναι πρώτος σε όλα. Ε, Κώστα. Έτσι, αφεντικό της πόλης. Σε όλα. Όχι σε όλα. Εκεί που παίζει. Όπου υπάρχει. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, νομίζω δεν χρειάζεται να συστηθούμε, όπως λέει και ο διευθυντής εδώ. Έτσι, σωστά. Η αγαπημένη του έκφραση. Να μην ξανασυστηθούμε. Έτσι. Γνωριζόμαστε και στο κοινό και μεταξύ μας. Θα προσπαθήσουμε να έχουμε όσο το δυνατόν καλύτερη προσέγγιση στην επικαιρότητα με συνεντεύξεις, έτσι, με θέματα, με καλεσμένους, με ειδησιογραφία, με ρεπορτάζ. Έτσι, αυτό για το οποίο πληρωνόμαστε, για αυτό για το οποίο γεννηθήκαμε, Στέργιο. Έτσι είναι, Κώστα. Αλλά όχι με πολύ σοβαρό ύφος ενίοτε, όπου χρειάζεται. Όχι, θα έχουμε και το χαβαλέ μας, αλλά θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε δημοσιογραφικά, ειδησιογραφικά. Θα είναι η εκπομπή του Λίμπερο που θα φιλοξενεί συνεντεύξεις, θα φιλοξενεί πάρα πολλές απόψεις. Ήρθε ο Κούση εδώ πέρα κατευθείαν, έχουμε 32 καλεσμένους. Ναι, δεν γίνεται αυτό. Δεν θα βγουν όλοι. Ναι, είναι σίγουρο. Ξέρετε, να πω κανένα θέμα. Δεν θα βγει κανένα στο τέλος. Αλλά τέλος πάντων. Στο τέλος δεν βγει κανένα. Ναι. Εμείς έχουμε κάνει τον προγραμματισμό. Να ευχαριστήσουμε και τους χορηγούς που μας στηρίζουν, συνεχίζουν να μας στηρίζουν. Ευχαριστούμε πολύ την Injection Service. Εξοικονομείς καύσιμο χρήματα και έχεις καλύτερη απόδοση στο κινητήρα σου με τον καθαρισμό του συστήματος TFC. Απόλλωνος 18 στην Κατωτούμπα, στον κήπο του Καλού. Τηλεφωνάκι 93 37 87 και injectionservice.gr. Και μαζί μας επίσης την πρώτη ώρα της εκπομπής, Dialog, κυρίες και κύριοι. Με εισόδημα τουλάχιστον 1.100 ευρώ. Επιπλέον προνόμια, πληρωμένες διακοπές, ρεπό σε αργίες, 3 εβδομάδες εκπαίδευση πληρωμένη. Αρκεί όμως, προσέξτε λίγο, θα πηγαίναμε και εγώ με τον Κώστα, αλλά δεν γίνεται. Θα πάει μόνο ο Στέργιος, ο οποίος μιλάει και διαβάζει άπτεστα γερμανικά. Πας λίγο με Ένινγκ και τα λοιπά να κάνεις ένα κονέ. Άπτεστα γερμανικά λοιπόν πρέπει να μιλάς για να πας στην Dialog, αν ψάχνεις για δουλειά σε Θεσσαλονίκη, Κατερίνη και την Βέρεια. Και μηνύματα δεχόμαστε. Μηνύματα φυσικά. FM και ενώ γράφετε ό,τι θέλετε να γράψετε στο 54526. Το έχουμε ανοίξει εκεί μπροστά σου. Βέβαια. Πάρα πολύ ωραία. Άρα θα το αναλάβεις αυτό το κόνσεπτ, γιατί δεν μπορώ να το ελέγχω εγώ εδώ. Θα βρούμε τα γράδα μας σιγά σιγά, θα συντονιστούμε. Θα προσπαθήσουμε, επαναλαμβάνω, να χωρίσουμε την επικαιρότητα στους τομείς που πρέπει να τη χωρίσουμε και να την παρουσιάσουμε σε όλους εσάς. Φυσικά θα έχουμε και ΠΑΟΚ, θα έχουμε και Άρη, θα έχουμε και Ηρακλή, θα έχουμε οτιδήποτε υπάρχει στην επικαιρότητα και οτιδήποτε προκύπτει, γιατί ζούμε και στην εποχή του ίντερνετ, της τεχνολογίας, οπότε σε ένα λεπτό μέσα μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω και να αλλάξει και όλο το ύφος της εκπομπής με μία είδηση, με μία πληροφορία, με οτιδήποτε. Θα σχολιάζουμε τα πάντα και όπως αντιλαμβάνεστε, υπάρχουν εδώ τρεις δημοσιογράφοι, οι οποίοι ο καθένας έχει τις συμπάθειές του, τις ομαδικές. Θα ακούγονται όλες μα όλες οι απόψεις. Θα διαφωνούμε, θα συμφωνούμε, θα υπάρχουν φορές
όπου θα συγκρουστούμε πάντα όμως στα πλαίσια τα δημοσιογραφικά, της λογικής και του διαλόγου, ακριβώς για να ακούτε τα πάντα. Να λέει ο Στέργιος την άποψή του, να λέω εγώ τη δική μου, να λέω ο Κώστης τη δική του και όχι να το πηγαίνουμε μονοπατά. Πολύ ωραία λέξη. Λέξη. Και πάντα αλήθειες, μόνο αλήθειες. Για όλες τις ομάδες. Αυτό το πάντα αλήθειες. Μόνο αλήθειες. Το έχουμε αυτό. Είμαστε, ναι, εντάξει. Είμαστε, δηλαδή, θα τα λέμε, είμαστε η πόλη της αλήθειας, να ξέρεις. Έξω από τα δόντια θα τα λέμε. Να ξέρετε, είμαστε οι προνομιούχοι που παράλληλα με εμάς είναι στο κανάλι του Προέδρου η Κατερίνα Καινούργιο. Ο Σταύρος χτυπιόταν πριν. Επίσης, έχουμε... στην εκπομπή του. Από αύριο θα έχουμε τρεις τηλεοράσεις. Να τη βλέπουμε την Κατερίνα και στις τρεις τηλεοράσεις. Δεν χρειάζεται, δεν είμαστε. Εγώ την έβλεπα και πριν. Τι κόλλημα να πούμε, Κατερίνα. Σόνια 34 ετών, τα έχω με το κουμπάρο μου, αλλά η πρώην του δεν του δίνει διαζύγιο. Οπότε θα βάλω τον αδερφό μου να τη την πέσει. Είναι η δημοσιογραφική εκπομπή. Έλεος. Τα διλήμματα. Έλεος FM. Κάπως έτσι. Λοιπόν. Ο Σταύρος της Δάζης είναι για να έχει την. Ξέρω, ξέρω. Ακούω, ακούω. Είναι η αγαπημένη του εκπομπή. Εντάξει. Σήμερα όμως. Όχι. Σημαζεμένα πράγματα. Πού θα πάει σήμερα. Πού θα πάει σήμερα, δηλαδή, έτσι ντυμένη. Δηλαδή, εντάξει. Λοιπόν, πάμε στην ειδησιογραφία. Πάμε, Κώστα. Τι έχει σήμερα, Κώστα. Και τι δεν έχει. Δηλαδή. Καταρχήν έχει μπάσκετ. Μπαρέα. ξέχασα να πω. ξέχασα να πω. Ο Κώστας είναι ο μόνος δημοσιογράφος, παιδιά, που στο στούντιο, στην αίθουσα σύνταξης, γενικότερα σε όλους τους χώρους, κάνει μπάσιμο χωρίς καλάθι. Παίζει μπάσκετ. Παίζει μπάσκετ. Παίζει μπάσκετ. Θα παίζουμε και μπάσκετ, όπως καταλάβατε. Θα παίζουμε πολύ δυνατά μπάσκετ. Έτσι. Στα παρκέ λίγο δεν την βρίσκει, αλλά εντάξει. Όχι. Στην άμυνα ρίχνει βάζο. Όχι, έχει έρθει να δει του ρεπόρτερ τι ομάδα έχουμε κάνει. Είναι και μέλος. Τα τρίποτα δεν τα έχει δει. Κάποια στιγμή. Τα τρίποτα δεν τα έχει δει. Λοιπόν, ναι, θα έχουμε πολύ μπάσκετ. Ναι, ναι. Η ειδησιογραφία τώρα, επειδή δεν είχε πρωτάθλημα λόγω της Εθνικής, η οποία σήμερα παίζει με τη Βοσνία, θα μιλήσουμε και για αυτόν τον αγώνα. Έχει αρκετό μπάσκετ. Έχει ήττες για Άρη και ΠΑΟΚ. Έχει νίκη για Ηρακλή, τρίτη σερή. Μετά το κύπελο, δύο σερή στο πρωτάθλημα. Θα μιλήσουμε για Ηρακλή φυσικά μπάσκετ. Θα μιλήσουμε για Άρη μπάσκετ όμως. Περισσότερο, Χρύσανθε. Ναι. Γιατί υπάρχουν εξελίξεις. Γιατί ενδεχομένως να υπάρξουν κάποιες αλλαγές στο ρόστερ. Δεν ξέρω για τον Πάγκο, δεν νομίζω, γιατί υπάρχουν πολλές φήμες, πολλά ακούγονται. Πάντα ο Άρης είναι ένα πολύ μεγάλο καράβι, όπου όποτε γίνεται μια ήττα, κάτι άσχημο, κάτι τέλος πάντων αρνητικό, πάντα η καρέκλα του προπονητή είναι ηλεκτρική και τρίζει. Αλλά δεν νομίζω ότι θα πέσει σε αυτό το λάθος, θα το πω εγώ. Όταν βγάλουμε τον Αντώνη τον Κάτζιο που θα τον φιλοξενήσουμε, λίγο, ναι, ως πιο ειδικό στο κομμάτι αυτό, θέλω πραγματικά να κάνω 2-3 ερωτησούλες πάνω σε αυτό το κομμάτι για το πόσο μπορεί να φταίει ένας προπονητής που παίρνει μια ομάδα 5 μέρες ξεκινεί στο πρωτάθλημα και 15 μέρες μετά θέλουμε να παίζει σαν τους New York Knicks. Σωστά. Με. Πώς το λέγανε τον καλό του τον New York Knicks, το center και είναι το. Patrick Ewing. Με τον Patrick Ewing, μπράβο Κώστα. Λοιπόν. Θα ξεκινήσουμε με την επικαιρότητα, γιατί το Σαββατοκύριακο είχαμε τον Μίκαελ Ένινγκ, όπως τον λέει ένας φίλος μου. Ένινγκ. Αυτόν ακριβώς, έτσι είναι το ελληνικό. Ναι, γιατί είναι με όμικρο μπροστά. Ένινγκ. Κάπως έτσι. Άμα πας στην διαλόγη. Είναι με όμικρο με διαλυτικά επάνω. Όμικρο διαλυτικά και έψιλο. Ένινγκ. Αυτόν τέλος πάντων. Το Μίκαελ, νομίζω ναι, με το ναι, Μίκαελ. Ναι. Ναι. Τον coach. Τον coach, μπράβο. Γιατί ήταν το new entry το Σαββατοκύριακο, ήρθε στη Θεσσαλονίκη. Έκανε αυτό τα ωραία τώρα που είναι όταν έρχεται ο προπονητής που λέμε μίλησε, ανέλησε, ναι, ξέρει ήδη την ομάδα γιατί την έβλεπε πριν. Αυτά τα πάρα πολύ ωραία που γίνονται πάντα. Όντως είχε διάφορα meeting ο άνθρωπος το Σαββατοκύριακο, μίλησε με Χαριστέα, με Τερζή, πήγε από το Ρήσιο, είδε τις εγκαταστάσεις. Σήμερα κάνει την πρώτη του προπόνηση, νομίζω αυτή την ώρα την κάνει κιόλας, την πρώτη του προπόνηση στο Ρήσιο, στο Δασιγένιο όπως μας αρέσει να το λέμε. Και θα μπει στην διαδικασία πλέον της κρίσης και αυτός με δεδομένο ότι θα ξεκινήσει από τα δύσκολα με παιχνίδι στην Ξάνθη, εκεί όπου δεν θα δοθούν εισιτήρια από την ομάδα της Ξάνθης. Ξαφνικά έγινε αυτό πάλι, δεν θα βγουν καν σε κυκλοφορία εισιτήρια. Αυτό πάλι τι? Εκπληκτικό είναι αυτό, τέλος πάντων. Λοιπόν, το σχολιάσαμε και την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν θα βγάλει καν εισιτήρια στο. Τι απαπαραριανή τώρα να πάρει λεφτά? Δεν θέλουμε λεφτά, έχουμε στην Ξάνθη λεφτά. Ανοίγει 6.000 διαρκές. Πώς? Αν έχει 6.000 διαρκές. Ούτε 6 δεν έχει. Όχι 6.000. Αυτό επιτρέπεται από τον κανονισμό. Ναι, επιτρέπεται. Μπορεί. Να μην βγάλει εισιτήρια. Θα βγάλω, θα σου πει. Έχω τα διαρκείας. Θα τα κυκλοφορώ. Διαρκείας. Θα βγάλει και ένα τυπικό, θα κυκλοφορήσει 20 εισιτήρια μετά. Δεν θα τα βάλει πάλι 80 ευρώ το ένα όπως έβαζε παλιά. Όχι. Τώρα άλλαξε το κόνσεπτ. Πέρσι έδωσε βέβαια κανονικά. Λοιπόν. Αλλά φέτος είχε αυτή την επιλογή. Όπως σας είπα όμως στο ξεκίνημα, θα προσπαθήσουμε λίγο να σας δώσουμε πληροφορίες ή ένα προφίλ από τον Μίκαελ Ένινγκ, και επειδή ούτε εγώ ούτε ο Κώστας ούτε ο Στέργιος μπορούμε να το κάνουμε, θα πάω στον ειδικό. Στον άνθρωπο ο οποίος ξέρει καλύτερα από κάθε άλλον
το γερμανικό ποδόσφαιρο στην Ελλάδα. Ο άνθρωπος ο οποίος μεταδίδει για τον ΟΤΕ TV τα παιχνίδια της Bundesliga και όχι μόνο. Ένας καλός φίλος και συνάδελφος, μου αρέσει πάρα πολύ η λέξη, αλλά όντως είναι και καλός φίλος και συνάδελφος. Κάποτε στον Αλφα ήμασταν μαζί με τον Άλκη Τσαβδαρά. Άλκη μου, τι κάνεις? Χαίρετε, πολλά χρόνια πριν. Πολλά, εντάξει, μην προδίδεις τώρα την ηλικία. Και ο Κούσης μαζί ήταν. Πριν 13. Το θυμάται ήταν. Κάτι τέτοιο. Και πιο πριν. Και πιο πριν. Πώς είσαι, πού σε βρίσκουμε? Καλά, καλά. Είμαι λίγο εγκαινής καταρχάς, αλλά με συγχωρείτε αν τυχόν χάθει κάποιο σήμα. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν, το πρόμο που κάναμε είναι πραγματικό, είναι αληθινό. Όντως είσαι ο άνθρωπος που αν θέλουμε Bundesliga, πατάμε το Άλκη Τσαβδαράς και μαθαίνουμε τα πάντα όλα. Τι είναι τώρα, αυτός ο Ένινγκ είναι λίγο αμφιλεγόμενη προσωπικότητα, έτσι. Δηλαδή, άλλοι λένε ότι είναι ένας πολύ καλός προπονητής, ο οποίος όμως αδικήθηκε, αδίκησε τον εαυτό του κτλ. Άλλοι λένε, τι λες, φίλε. Αυτός έχει 5 χρόνια να προπονήσει και τα διάφορα τέτοια. Πού είναι η αλήθεια? Ναι, όντως, είναι ένα καλό ερώτημα αυτό. Κοίτα, νομίζω, ναι, πού να το πάρουμε τώρα εξ αρχής. Είναι ένας προπονητής ο οποίος φρόντισε να πάρει καταρχάς τις ευκαιρίες που του παρουσιάστηκαν στην κορυφαία κατηγορία του γερμανικού ποδοσφαίρου. Από τους μικρούς Νιρεμβέργης ανέβηκε στην πρώτη ομάδα για να ανεβάσει την Bundesliga από την Zweite Liga, που για όσους δεν γνωρίζουν είναι ένα πολύ πολύ μεγάλο εγχείρημα. Και μιλάμε για μια κατηγορία η οποία μπορεί να ξεκινήσει φαβορή και να βρεθεί στην τελευταία τριάδα, μπορεί να ξεκινήσει από το τέλος και να βρεθεί ξαφνικά μπροστά και ψηλά, όπως έκανε για παράδειγμα πέρυσι η Paderborn, που ήταν νεοφώτητη και βγήκε δεύτερη και ανέβηκε απευθείας δύο σερί χρονιά στην Bundesliga. Νομίζω το έπαθε ο Ένινγκ αυτό με το Μαγδεβούργο. Ήταν τέταρτος μέχρι ένα σημείο και μετά έπεσε. Με το Μαγδεβούργο όχι, ξεκίνησε χαμηλά ούτως ή άλλως. Α, ήταν από κάτω. Χαμηλά. Ήταν πέρυσι. Ήρθε για ρισώση, ήρθε ως πυροσβέστης. Α, μάλιστα. Είδες, το Μαγδεμβούργο. Είδες, ό,τι έχουμε διαβάσει μέχρι τώρα είναι λάθος. Πες τα σωστά εσύ. Κοιτάξτε, στην Ερμερή καταρχάς να το πάρουμε ότι είναι μεγάλο εγχείρημα, γιατί μιλάμε για τη Zweite Liga προ δεκαετίας. Ναι. Αν έχετε παρακολουθήσει τα τελευταία 3-4 χρόνια, συνήθως πέφτουν δύο καλά ονόματα από την Bundesliga, οι οποίοι κρατούν ένα μπάντζετ γύρω στα 20 με 30 εκατομμύρια για τη Zweite Liga, είναι πολυτέλεια, και ανεβαίνουν απευθείας. Η μόνη η οποία αυτοκτόνησε εννοείται πως ήταν πέρυσι η ομάδα του Αμβούργου. Η Stuttgart, όπως βλέπετε, έπεσε, κρατήσε ένα καλό ρόστερ και ανεβαίνει περίπατο αυτή τη στιγμή στην Bundesliga και πάλι. Αυτό πριν από 10 χρόνια δεν υπήρχε, γι' αυτό και ήταν μεγάλη επιτυχία τότε για την Ιρενβέργη, που είναι βεβαίως γερό όνομα, είναι καλό όνομα. Είναι ομάδα ρεκόρ, γιατί έχει ανέβει 7 φορές στην Bundesliga. Καμία άλλη ομάδα δεν το έχει καταφέρει αυτό στην ιστορία του γερμανικού ποδοσφαίρου. Και ήταν και μεγάλη επιτυχία, γιατί ήταν και ο Μίχαλ Ένινγκ αυτός ο οποίος το κατάφερε και είχε γνώριζε βέβαια τα εκ των έσω της Νιρέμβεργης και κατάφερε όντως αυτό το κατόρθωμα. Με χαριστέα, Με χαριστέα βεβαίως. Μετά βέβαια δεν κύλησαν σωστά τα πράγματα, κυρίως γιατί και εκείνος δεν ήξερε πολλά πράγματα από την κατηγορία και κατά δεύτερον γιατί δεν του ενίσχυσαν το ρόστερ όπως θα έπρεπε. Γιατί καλό είναι να ανεβαίνεις από μια δύσκολη Zweite Liga στην Bundesliga, αλλά αν δεν, επειδή είναι μεγάλες διαφορές, αν δεν ενίσχυσεις, δεν πρόκειται να καταφέρεις και πολλά πράγματα, κάτι που συνέβη άλλωστε. Κεφάλαιο Αμβούργο, όταν μια ομάδα το 2009 φτάνει με τελικά κυπέλου UEFA, τελευταία χρονιά του κυπέλου UEFA, μετά είχαμε Europa League, και γίνονται στη συνέχεια τραγελαφικά λάθη από τη διοίκηση που δεν μπορούν να κρατήσουν το Αμβούργο, όχι μόνο στην πρώτη εξάδα της βαθμολογίας για να βγαίνει η Ευρώπη, αλλά χαροπαλεύει κιόλας αυτή η ομάδα για να παραμείνει στην κατηγορία και μετά όντως ήρθε μετά από 7-8 χρόνια ο πρώτος υποβασμός στην ιστορία της. Τότε καταλαβαίνει κανείς ότι ούτε ο Ένινγκ θα μπορούσε εκεί να καταφέρει πολλά πράγματα. Πολλή επιρροή από τα μίντια, μεγάλη πόλη, ωραίο γήπεδο, ωραία πόλη παρεμπιπτόντως. Με Άρνεσεν. Με Άρνεσεν, ναι, με Άρνεσεν. Επειδή λένε πολλοί για τον Ένινγκ ότι και ο Άρνεσεν πολύ τον εμπιστεύτηκε και πολύ τον κράτησε, δεν είναι και άμυρος ευθυνών ο Άρνεσεν και ο Άρνεσεν τα ίδια άκουγε. Όταν ήταν τεχνικός διευθυντής στην ομάδα του Αμβούργου. Από την άλλη βέβαια υπάρχουν και τα προτερήματα τα οποία έχει ο Ένινγκ σε δημιουργία παιχτών, στο να διαχειρίζεται καταστάσεις και αυτό οφείλεται νομίζω περισσότερο και στο γεγονός ότι όντως μετά το 2011 αποφάσισε ο ίδιος, ήταν σκόπιμη αυτή η διακοπή, το να χαθεί λίγο από το ποδοσφαιρικό χάρτη, εννοούμε των πάγκων. Γιατί όταν γυρίζεις σχεδόν όλη την Ευρώπη και κάθεσαι δίπλα σε προπονητές ευγνωσμένης αξίας και σε σπουδαία κλαμπ της Ευρώπης, δεν γίνεται να μην μάθεις κάτι, ούτε να μην είσαι πλέον διαβασμένος στο τι γίνεται
την τελευταία δεκαετία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Καταρχήν είναι πολύ φίλος με τον Κλοπ, ισχύει αυτό? Δεν το γνωρίζω αυτό ακριβώς. Είναι, είναι Βεσφαλός, όταν το λέω. Από τη Βεσφαλία. Ναι, είναι το Μίνθα, ναι. Είναι το Μίνθα, ισχύει αυτό, ναι. Ας, στο διαδίκτυο υπάρχουν αρκετές φωτογραφίες του που λένε ότι είναι φίλοι κτλ. Τέλος πάντων, ναι, ναι. Σαλάκ δεν έχουμε στον Άρη. Δεν πειράζει, θα δούμε τι θα κάνουμε το συγκεκριμένο κομμάτι. Τι προπονητής είναι, δηλαδή, τι ποδόσφαιρο του αρέσει να παίζει? Έχω την αίσθηση ότι δεν είναι τόσο Γερμανός προπονητής. Αυτή την αίσθηση έχω όσο διαβάζω εγώ στο διαδίκτυο. Είναι πιο πολύ του επιθετικού ποδοσφαίρου. Ναι, εντάξει, πάει πακέτο πλέον το γερμανικό ποδόσφαιρο, το επιθετικό. Mm-hmm. Αλλά εσύ που βλέπεις Premier League δεν τα διαπιστώνεις. Όχι, όχι, είναι αλήθεια αυτό. μόνο λίγο Dortmund βλέπω. Και αυτό γιατί βάζει ο γιος μου, επειδή φοράει κυτρινό μαύρο. Λόγω χρωμάτων. Λόγω χρωμάτων, ναι. Σωστό. όχι, ισχύει αυτό. Ο Μίχα Λένικ θέλει ομάδες σου να είναι πρωταγωνίστριες. Mm-hmm. Θέλει ομάδες σου να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, θέλει να έχουν τον πρωτεύοντα ρόλο μέσα στο γήπεδο. Δεν θέλει να περιμένει να κάνει ο αντίπαλος την πρώτη κίνηση, κακέρα, θέλει εκείνος να είναι αυτός που θα έχουν την πρωτοβουλία των κινήσεων. Πέρσι, για παράδειγμα, στο Μαγδεμβούργο, μικρή αναδρομή για το Μαγδεμβούργο να πω, μια ομάδα η οποία ήταν στα τάρταρα όταν ανέλαβε ο Ένικ, είχε μόλις 11 βαθμούς στο φινάλε του πρώτου γύρου και στον δεύτερο γύρο βγήκε η τρίτη καλύτερη ομάδα στο τέλος, με τον Ένικ στον πάγκο, που σημαίνει ότι είχε 5-5-6 ως απολογισμό, είχε μόλις μία νίκη στον πρώτο γύρο, τις άλλες τέσσερις έκανε στο δεύτερο γύρο με τον Ένικ στον πάγκο. Από τους 31 βαθμούς που συγκέντρωσε, 20 ήταν με τον νέο προπονητή του Άρη στον πάγκο και ήταν τις καλύτερες ομάδες του 2019. Την πρώτη εβδομάδα λοιπόν που έφτασε ο Ένικ στο Μαγδεμβούργο δεν έκανε τίποτα άλλο παρά να κάνει μόνο πάσες. Πάσες. Ναι, πάσες, μεταβιβάσεις. Σωστές μεταβιβάσεις για να έχει ομάδα την κατοχή της μπάλας και να μπορεί να οργανωθεί σωστά. Θα μου πείτε για επαγγελματική ομάδα που είναι λίγο οξύμορο να κάνει μόνο πασούλες, όταν μιλάμε για επαγγελματίες παίχτες, αλλά είναι βέβαια και τι θέλει ο κάθε προπονητής. Όταν το passing game είναι κάτω του μετρίου σύμφωνα με τα δικά του δεδομένα και την δική του προοπτική που έχει για την ομάδα του, τότε προπονεί αυτό το οποίο πρέπει. Στον Άρη δεν νομίζω να έχει τέτοιο θέμα. Νομίζω ότι το passing game του Άρη και ο τρόπος που βγαίνει στην επίθεση είναι καλός και παράγει και πάρα πολύ. Το ζήτημα για τον Άρη είναι. Μέχρι τώρα από ό,τι βλέπουμε μέσω αμυντικά. Και αν δεν κάνω λάθος, αλκύσουν και στο παιχνίδι με τη Μόλτε, όπου είδες όντως μια ναι. πολύ μεγάλη παραγωγικότητα με 30 τόσες τελικές που είχε ο Άρης. Ναι, ναι, ναι. Νομίζω ακούστηκα και λίγο όταν ήμουν με τη Μόλτε. Ναι, μια χαρά. Έχεις αποθεθεί από το λαό του Άρη. Είναι μια πραγματικότητα. Γιατί λέει φωνάζει πολύ. Μπράβο, λέει ένας ρεπόρτερ, λέει φωνάζει πολύ. Εντάξει, δεν ξέραν ότι φωνάζεις ακόμα και στον γκολ της Λειψίας μέσα στην Στουτγκάρδη, αλλά εντάξει. Ήταν μάτι ειδικών συνθηκών το Άρης Μόλτε, ήθελε κάτι παραπάνω, ναι. Έτσι ακριβώς. Ήθελε κάτι παραπάνω. Αυτός βέβαια μιλάει και ισπανικά. Ναι, είναι αυτό ένα αποτέλεσμα. Ναι, ναι. Είναι ένα αποτέλεσμα. Είναι θετικό ότι ήρθε μόνος του. Για μένα είναι θετικό ότι ήρθε μόνος του, παρότι ορισμένοι. Ναι, για πες μας αυτό. Αμφιβάλλουν για το γεγονός ότι είναι αδιανόητο ένας προπονητής να μην έχει το δικό του προπονητικό team. Φυσικά το έχει, έχει και το γυμναστή του, έχει και τον βοηθό προπονητή του, αλλά είμαστε και στα μέσα Οκτωβρίου, δηλαδή έχει συμβόλαιο μέχρι το τέλος της σεζόν και ο ίδιος θέλει να δει πράγματα, αλλά νομίζω ότι έγινε περισσότερο στην περίπτωση Χαριστέα το όλο ζήτημα, ότι τον εμπιστεύεται πάρα πολύ, τον γνωρίζει από το παρελθόν, έχει πολύ άποψη και έχουν και οι δύο ένθεν και ένθεν πολύ καλή άποψη για τον καθένα και κινούνται πλέον σε αυτό το μοτίβο, σε να τα μαθαίνει τα πάντα από το Χαριστέα και οποιαδήποτε βοήθεια χρειαστεί θα πηγαίνει προς τα εκεί, εικάζω τώρα, έτσι δεν έχει. Μάλιστα. Πριν σε αφήσουμε και σε ευχαριστήσουμε, θεωρείς ότι έχει τις δυνατότητες να πετύχει στο ελληνικό πρωτάθλημα? Κοίτα, θέσαμε το ζήτημα πάντα εδώ, τα ξέρετε εσείς καλύτερα από εμένα. Το θέμα του χρόνου, το θέμα της εμπιστοσύνης. Τώρα πρόσφατα, δηλαδή μέσω καλοκαίρι, ακόμα και πέρσι βγήκαν παίκτες όπως ο Σον, τον οποίο τον ανέστρεψε προσωπικά στο Αμβούργο, ο Γκιουντογκάν πέρσι. Όταν πήγε στο Μαγδεμβούργο, Ένικ μοιράστηκε ένα tweet το οποίο έλεγε συγχαρητήρια στο Μαγδεμβούργο για την επιλογή του προπονητή. Και τελικά παρότι έπεσε η ομάδα, δικαιώθηκε. Ναι. Ο ίδιος έχει πει ότι το ποδόσφαιρο και η προπονητική είναι ένα puzzle. Η ομάδα είναι ένα puzzle. Χρειάζεται πιο χρόνο για να λύσει ένα puzzle, όπως ο καθένας μας, έτσι και εμείς οι προπονητές, για να γνωρίσουμε την ομάδα. Τα περιθώρια χρόνου στο ελληνικό πρωτάθλημα είναι πάντα ελάχιστα για οποιονδήποτε προπονητή έρθει, είτε αυτός θεωρείται εξ αρχής καλός, μέτριος ή κακός. Ο ίδιος νομίζω ότι θα ήθελε κάπως παραπάνω χρόνο, αλλά νομίζω ότι
και μέσα στο 2020 περισσότερο θα φανεί η δουλειά του, αν και έχει παρακολουθήσει ήδη μερικά παιχνίδια και από κοντά και από τα βίντεο που έχει μελετήσει. Ο χρόνος είναι ένα ζήτημα. Νομίζω ότι επειδή ξέρει και γλώσσες, ξέρει και τι επιθετικό ποδόσφαιρο, προφανώς έχει ενημερωθεί για τα περαιτέρω και από τον Άγγελο Χαριστέα. Νομίζω ένας προπονητής ο οποίος μπορεί να δώσει κάποια πράγματα. Και το αναφέρω και πάλι ότι ήταν θετικό ότι πήρε αυτό το time out και μετά πήγε και στο εξωτερικό, γιατί ήταν και το δικό του προσωπικό στοίχημα ότι εγώ παίρνω αυτό το time out, ενημερώνω από τους κορυφαίους προπονητές στην Ευρώπη για τα νέα συστήματα, για οτιδήποτε άλλο κυκλοφορεί, γιατί πριν από 10 χρόνια πήγε ακόμα με ρόμβο ο ένα και τώρα βεβαίως έχει αλλάξει και με τριάδα πίσω και με τετράδα πίσω, με 4-2-3-1, με 4-1-3-2, έχει διάφορα σχήματα στη φαρέτρα του. Και να επιχειρεί στο άλμα του εξωτερικού. Πήγε σε Βάστα στην Ουγγαρία, επιχειρεί τώρα το δεύτερο άλμα στο ελληνικό πρωτάθλημα με τον Άρη, και να καλύψει όσους λένε επίσης ότι okay, είναι τόσο καλός, αλλά γιατί δεν παίζει στο γερμανικό πρωτάθλημα. Είναι αυτή η νέα μανία που έχει πιάσει τους γερμανικούς συλλόγους να πιστεύονται πιτσιρικάδες προπονητές. Πέτυχε με τον Άγγλος Μανία στη Χόφενχάιμ. Τώρα νομίζω ότι οποιονδήποτε πιτσιρικά να βάλουν από τη δεύτερη ομάδα θα πετύχει. Μάλιστα. Φυσικά και δεν είναι έτσι. Ο Ένεκ είναι 54 ετών, δεν είναι μικρός, δεν είναι ούτε μεγάλος προπονητής. Με χρόνο θεωρώ ότι θα έχει μια επιτυχία στον Άρη που αρμόζει και στην ομάδα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ωραία. Σε ποιο μάτς θα σε ακούσουμε και θα σε θαυμάσουμε? Ποιο είναι το επόμενο που θα κάνεις? Επόμενο την Παρασκευή, Άιντραχτ Φραγκφούρτη Λεβερκούζεν έχουμε. Δεν ξέρω γιατί επιλέξει την Άιντραχτ συνεχώς, τέλος πάντων. Έχω μια υποψία ότι τους υποστηρίζεις. Δεν ξέρω γιατί. Ευχαριστούμε πολύ, Άλκη μου. Ευχαριστούμε πολύ, καλές μεταδόσεις. Αυτά λοιπόν από τον Άλκη Τσαβδαρά, τον ειδικό πάνω στο κομμάτι, και είδατε, μας είπε πράγματα τα οποία δεν τα ξέραμε. Όπως ας πούμε, όλοι λέγαμε, α, πήγε στο Μαδεβούργο και έπεσε. Αυτός πήγε και είχε μία νίκη και πήρε 20 βαθμούς. Εντάξει, δεν σώθηκε στο τέλος, αλλά είχε καλή παρουσία ο άνθρωπος. Θα τον δούμε τον Ένινγκ, θα τον κρίνουμε όπως είπαμε στο χορτάρι. Απ' έξω αυτός θα είναι, εκεί στον πάγκο, και θα δούμε πώς ακριβώς θα τρέξει το όλο κόνσεπτ. Θα πούμε περισσότερα και για τον Άρη και για τον Ένινγκ και για το ποδόσφαιρο και για τον μπάσκετ. Φυσικά έχουμε προγραμματισμένα ραντεβού και για τον ΠΑΟΚ και τον ποδοσφαιρικό και τον μπασκετικό, και ένα από χάντμπολ έχουμε και από χάντμπολ και εθνική έχουμε στο κόνσεπτ της εκπομπής, και φυσικά έχουμε Ήρα το αφεντικό της πόλης. Πώς? Το αφεντικό της πόλης. Μετά από αυτό πάμε στο αφεντικό του ραδιοφώνου. Ποιο? Τις διαφημίσεις. Επιστρέψαμε. Ακούτε Λίμπερο 107,4, η ανανεωμένη Τρόικα. Αλήθεια λες. Καλή αρχή να έχουμε. Έτσι. Να σας κρατάμε καλή συντροφιά και να σας ενημερώνουμε. Αλλά αν δεν έχουμε. Και να σας διασκεδάζουμε ενίοτε. Αν δεν έχουμε τις αφορμές. Αν δεν πάμε καλά, έχουμε ένα φίλο στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Είναι διευθυντής New Media. Ποδαρικό άλλο μας έκανε όμως. Δεν θα κατηγορήσουμε. Δημοσιογράφος πάλι. Όχι, έχουμε ανοιχτή πόρτα με ΟΤΕ, φίλε. Περίμενε. Ανοίξαμε με ΟΤΕ. Αν δεν πάμε καλά, άλλο μας έκανε ποδαρικό και ο Παναγιώτης. Λοιπόν, έχουμε μαζί μας τον Παναγιώτη Ρονιάδη, διευθυντή New Media της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Έχουμε δύο πόρτες. Το βίντεο που βλέπετε, τις εκδηλώσεις, τα περιοδικά, όλα αυτά τα συντονίζει ο Παναγιώτης, και ένας εκ των υπεύθυνων επικοινωνίας. Τις φοβερές ταινίες. Τις ταινίες, τα ντοκιμαντέρ. Εγώ είμαι λίγο δύσκολο να δουλέψει την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Καταρχήν να τον καλησπερίσουμε τον άνθρωπο. Καλησπέρα, Παναγιώτη. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλή αρχή. Να είστε καλά. Εγώ είμαι λίγο δύσκολο να έρθω προς τα εκεί, αλλά δεν πειράζει. Οφείλω να ομολογήσω ότι. Η οικογένεια του ΠΑΟΚ είναι μεγάλη, χρήζεται. Σωστά, ναι. Μεγάλωσε και τούμπα. Δέχεται. Απλά οφείλω να ομολογήσω ότι γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά στο κομμάτι των New Media της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Βέβαια, πάντα για να γίνει πολύ καλή δουλειά και να δώσεις τους ανθρώπους, πρέπει να έχεις και τα χρήματα και τα εργαλεία για να μπορέσεις να δείξεις πέντε πράγματα. Και όντως ο κύριος Αρωνιάδης έχει φτιάξει πάρα πολλά πράγματα στο κομμάτι αυτό στον τομέα του. Και υπάρχει και το νέο εγχείρημα, βέβαια. Έτσι. Το ΠΑΟΚ TV με τα καλά του, τα άσχημά του στο ξεκίνημα, αλλά πάντα στο ξεκίνημα έχει δυσκολίες. Νομίζω ότι τις έχετε ξεπεράσει τις περισσότερες, κύριε Αρωνιάδη, έτσι. Έτσι θέλουμε να πιστεύουμε κι εμείς. Όπως είπαμε, κάθε καινούριο έχει μια αλφα δοκιμαστική περίοδο, που στη δικιά μας την περίπτωση, επειδή ήταν και σχετικά ξαφνικό, οι όποιες δοκιμές έγιναν ουσιαστικά live. Οπότε αυτό ανεβάζει το βαθμό επικινδυνότητας, ας πούμε, αλλά νομίζω ότι έχουν πλέον όλα τακτοποιηθεί. Δεν έχει ήδη υπάρξει και δεν υπάρχει κάποιο τεχνικό ζήτημα που δεν έχει τακτοποιηθεί. Το μόνο που έχει να κάνει είναι τάξη το οποίο δεν μπορείς να το παλέψεις, είναι το αν κάποιος δεν έχει καλό ίντερνετ ή δεν ξέρει να το χρησιμοποιήσει, να αντιμετωπίσει κάποιες δυσκολίες. Αλλά και πάλι υπάρχει υποστήριξη κάθε μέρα και ειδικά τις ημέρες των αγώνων, όπου μπορούμε να βοηθήσουμε να καταλάβουν πώς μπορούν να το χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε. Ακόμα αν είναι καφετέρια, αν είναι
κάποιος ιδιώτης ή οποιοδήποτε. Γιατί και στις καφετέριες μην νομίζω ότι όλοι ξέρουν τι πρέπει να κάνουν, ακόμα και αν τόσα χρόνια δείχνουν ποδόσφαιρο, γιατί είναι κάτι διαφορετικό. Και όταν πας να δείξεις ένα παιχνίδι που είναι από μια ιντερνετική πλατφόρμα, από WiFi, έχουν μέσα όλοι οι πελάτες, τα μηχανήματα του μαγαζιού κτλ., είναι πιθανό να έχεις πρόβλημα. Οπότε προσπαθούμε να τους καθοδηγήσουμε τεχνικά έτσι ώστε να ξέρουν, γιατί είναι κάτι πολύ απλό. Αν ξεπεράσεις το ότι είναι κάτι καινούριο, είναι κάτι πολύ απλό και πλέον έχει μπει και στη ζωή όλων μας, γιατί δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που δεν βλέπει, ξέρω εγώ, Netflix ή σειρές ή οτιδήποτε μέσα από τέτοιες πλατφόρμες. Παναγιώτη, είχαμε πολύ καιρό να έχουμε ένα τόσο μεγάλο διάστημα χωρίς ΠΑΟΚ Τούμπα, δηλαδή 22 Σεπτεμβρίου το ΜΑΤς με τον Άρη, 20 Οκτωβρίου το ΜΑΤς με τη Λαμία. Αυτό το διάστημα, πώς ήταν η κίνηση με το ΠΑΟΚ TV, δηλαδή υπήρξαν τα επαγγελματικά πακέτα, ο κόσμος συμμετέχει, ήταν μια περίοδος και για το ΠΑΟΚ TV γενικότερα λίγο έτσι ήσυχη? Εντάξει, νομίζω ότι είναι λογικό εδώ, σε περίοδο που δεν έχει παιχνίδια, όλοι μας να είμαστε λίγο σε πιο άλλους ρυθμούς, και όσο πλησιάζουν οι αγώνες τότε να μπαίνουμε περισσότερο στο τρυπάκι ξανά του πρωτοαθλήματος. Οπότε το ότι είναι πιο χαλαρή η περίοδος είναι λογικό και αναμενόμενο. Ξαναμπαίνουμε σε αγωνιστική περίοδο, ξαναμπαίνουμε σε παιχνίδια. Είναι κακό, εννοείται, το ότι υπάρχει τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα ανάμεσα στους εντός έδρας αγώνες, αλλά έχουμε εκμεταλλευτεί όλο το διάστημα αυτό τον ένα μήνα για να κάνουμε αυτό που είπαμε και πριν, διορθώσεις, δοκιμές, αλλαγές, να εμπλουτίσουμε κάποια πράγματα που μπορεί να μην τα καταλάβει τώρα ο κόσμος, αλλά είναι πολύ σημαντικά για μας και στην εξέλιξη αυτού του εγχειρήματος θα βοηθήσουν. Οπότε έχουμε εκμεταλλευτεί έτσι το χρόνο και ταυτόχρονα κάνουμε τις επαφές μας και για τα επαγγελματικά πακέτα και τις συμφωνίες μας με καταστήματα και εννοείται και με τον απλό κόσμο που μπαίνει και αγοράζει την ετήσια συνδρομή. Πάντως είπα, Παναγιώτη, παραμένει χαλαρή με όσους μέσα εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά παρανομούν τους επαγγελματίες? Και έχει κάνει, νομίζω, χαλαρή, εντύπωση. Χαλαρή δεν παραμένει. Χαλαρή την άποψη ότι δεν κινείται απευθείας σε κάποιον που παρανομεί, αλλά υπάρχει μια περίοδο χάριτος. Κοίτα, μιλάμε τώρα για κάποια καφετέρια που δεν έχει το επαγγελματικό πακέτο, ή μιλάμε για πειρατεία? Όχι, μιλάμε για επαγγελματίες που δεν έχουν φροντίσει να πάρουν το επαγγελματικό πακέτο. Έχει, δεν πάει ο ΠΑΟ κατά μέτωπο με το καλημέρα. Με το καλημέρα όχι. Οφείλεις πρώτα στον άλλο να τον ενημερώσεις, να τον ειδοποιήσεις και από εκεί πέρα, αν δεν συμμορφωθεί, να κάνεις όποιες ενέργειες νομικές ή μη μπορείς να κάνεις για να διασφαλίσεις το συμφέρον σου. Όλο το προηγούμενο διάστημα υπήρχαν καθημερινά επαφές με επαγγελματίες και με χώρους εστίασης που είτε ξέρουμε, γιατί γίνονται έλεγχοι και θα γίνονται έλεγχοι και όλο ένα και περισσότερο και πιο έντονοι το προσεχές διάστημα, να τον ενημερώσω ότι ξέρουμε ότι συμβαίνει αυτό, υπάρχει δυνατότητα να εγγραφείς το επαγγελματικό πακέτο και να μην έχεις το παραμικρό θέμα. Από εκεί πέρα, αν κάποιος επιλέξει να μην συμμορφωθεί για αυτή τη διαφορά των 130 ευρώ που για μια καφετέρια δεν είναι τίποτα, εννοείται ότι και εμείς θα πάρουμε τα μέτρα μας για να διασφαλίσουμε τα συμφέροντα της εταιρείας. Η μάχη με την πειρατεία πώς πάει? Δύσκολη μάχη. Η μάχη με την πειρατεία είναι δύσκολη. Κάνουμε σε συνεργασία με την εταιρεία που συνεργαζόμαστε, τη Media Stalker, που ρίχνει όλα τα παράνομα link που υπάρχουν σε social media, Facebook, YouTube και όλα αυτά τα σχετικά. Από εκεί και πέρα, ναι, την πειρατεία δεν την έχει κερδίσει απόλυτα κανένας. Έτσι, είτε μιλάμε για κολοσσούς σε παγκόσμιο επίπεδο, είτε για τον οποιονδήποτε. Προσπαθούμε, κάνουμε ό,τι μπορούμε, κάνουμε τις επαφές μας. Είμαστε σε συνεχή επικοινωνία με ανθρώπους που τσεκάρουν τέτοια πράγματα και προσπαθούμε να το περιορίσουμε όσο μπορούμε, έτσι ώστε να μην δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα. Έχω την αίσθηση πάντως ότι όπου υπάρχει δορυφόρος δεν μπορεί να το λύσει κανένας. Δεν κάνει μόνο με τον δορυφόρο. Δυστυχώς υπάρχουν πάντα σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής μας. Η παρανομία είναι ένα κλικ μπροστά από το νόμιμο. Ειδικά στην Ελλάδα. Οπότε αν θα βρεις εσύ 10 τρόπους για να το περιορίσεις, αυτοί μπορεί να βρουν 12 για να ξαναβγουν μπροστά. Αυτό είναι μια συνεχή μάχη, οπότε βλέπουμε. Μα ακόμα και τα συνδρομητικά κανάλια που υπάρχουν στην Ελλάδα, τα δύο, ο Τεκινόβα, συνεχώς προσπαθούν να βρουν τρόπους, αλλά συνεχώς υπάρχουν και οι άλλοι, αυτό που λέτε, που περιγράφετε λίγο πριν, συνεχώς υπάρχει ο άνθρωπος ο οποίος είναι ένα βήμα μπροστά και δίνει δωρεάν το προϊόν. Και δεν είναι μόνο αυτό. Όταν βλέπεις τώρα παραγωγές που κοστίζουν πάρα πολλά εκατομμύρια,
σειρές, ναι. οτιδήποτε, ας πούμε για παράδειγμα το Game of Thrones που το έβλεπαν όλοι. Έπαιζε στο HBO στην Αμερική τώρα που μιλάμε και μετά από μία ώρα ήταν σε όλα τα παράνομα. Και με υπότιτλους. Κατευθείαν. Παναγιώτη, πέρα από την ιδιότητα σου αυτή που πραγματικά έχει μεγάλο όγκο εργασίας, είσαι κοντά στην ομάδα. Αυτό που θέλω λίγο να σε ρωτήσω, νομίζω ενδιαφέρει και τον κόσμο, είναι πόσο μεγάλη πόθεση είναι για τον ΠΑΟΚ η επιστροφή του Βιερίνια, η διαφαινόμενη επιστροφή του στα ποδητήρια, στη Νέα Μεσημβρία, στην Τούμπα. Είναι πάρα πολύ μεγάλη. Στα ποδητήρια θα σου έλεγα ότι δεν παίζει κάποιο ιδιαίτερο ρόλο. Δεν κάνει κάποια ιδιαίτερη διαφορά. Την άποψη ότι στα ποδητήρια ήταν πάντα ο Αντρέ. Δεν έφυγε. Το ότι δεν έπαιζε είναι κάτι διαφορετικό. Είναι αγωνιστικό το θέμα. Η προσωπικότητά του και η επιρροή του στα ποδητήρια είναι η ίδια, είτε χτύπησε τον Απρίλιο, είτε ναι. τώρα που σιγά σιγά επιστρέφει. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ομάδα το ότι ο Αντρέ θα αρχίσει σιγά σιγά να μπαίνει σε αγωνιστικό ρυθμό. Όπως επίσης πολύ σημαντικό είναι και η επιστροφή του Μαουρίσιο, ο οποίος είναι ένας κομβικός παίκτης για την ομάδα σε ένα νευραλγικό χώρο όπως είναι το κέντρο. Οπότε νομίζω ότι και οι δύο αυτοί, και με το καλό να γυρίσει και ο Βέρμπλουμ, θα βοηθήσουν να δούμε μια διαφορετική ομάδα και σε επίπεδο προσωπικότητας και εμπειρίας και διαχείρισης και σε όλα τα επίπεδα. Τώρα που είπατε για τον Αντρέ, υπάρχει η φωτογραφία του Σαββατοκύριακου και είναι μια φωτογραφία που δείχνει σε όλους μας ίσως το δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουμε. Ο Βιερίνια με τη σύζυγό του, ο Άγγελος Χαριστέας με τη σύζυγό του, δίπλα-δίπλα, φωτογραφία που βγήκαν οι ίδιοι, δηλαδή δεν τους έβγαλε κάποιος, δεν πήγαν στα κρυφά, σε κινηματογράφο της πόλης να παρακολουθήσουν μια ταινία και δείχνει για μένα το ήθος και των δύο, αλλά και αυτό που πρέπει κάποια στιγμή να γίνει στη Θεσσαλονίκη, ένας ο αρχηγός του ΠΑΟΚ με μια εμβληματική φυσιογνωμία για την πλευρά του Άρη, που είναι και διευθυντής του ποδοσφαιρικού τμήματος, να βγαίνουν έξω και αυτό να επιδοκιμάζεται, όχι να αποδοκιμάζεται. Ίσως να δείχνουν τον δρόμο. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την επικοινωνία που πρέπει να προάγουμε γενικότερα ο καθένας από το πόστο του. Συμφωνώ 100% και νομίζω ότι μέσα από τέτοιες διαπροσωπικές σχέσεις μπορούμε όλοι να καταλάβουμε ότι το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι που πολλές φορές γίνεται πόλεμος, αλλά τελειώνει εκεί. Δηλαδή αν εγώ, τον οποιοδήποτε φίλο μου, ή ότι έχουμε διαφορετικά οπαδικά πιστεύω, δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να συνυπάρξουμε ή ότι πρέπει να σκοτωνόμαστε και να μην μιλάμε και δεν ξέρω εγώ τι. Είναι το ποδόσφαιρο, υπάρχει και η κανονική ζωή που πάντα είναι πιο σημαντική για όλους μας. Έτσι είναι. Παναγιώτη, τι ταινία να περιμένουμε την επόμενη, τι ετοιμάζετε? Εντάξει, αυτά προσαρμόζονται ανάλογα το πώς κυλάει η σεζόν. Δεν ξεκινάμε λέγοντας ότι θα κάνουμε αυτό. Όχι, όμως έχετε κάτι στα σκαριά και το δουλεύετε ήδη. Έχουμε κάτι να το δουλεύουμε, δεν θα είναι ταινία-ταινία, αλλά θα είναι ένα ωραίο περιεχόμενο, μια μίνι ταινιούλα, ένα ντοκιμαντέρ για να δούμε κάποια πράγματα εσωτερικά σε θέματα που αφορούν την λειτουργία της ομάδας, τους ποδοσφαιριστές. Έχουμε ξεκινήσει, η αλήθεια είναι κάτι, είναι θα σε κανένα μήνα, ενάμιση θα είμαστε έτοιμοι να το δούμε. Ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη. Να είστε καλά, καλή αρχή. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Αυτά λοιπόν από τον κύριο Αρωνιάδη. Νομίζω ότι γενικότερα άνθρωποι οι οποίοι στον τομέα της επικοινωνίας φέρνουν νέες ιδέες και γενικότερα είναι πραγματικά new media οι καταστάσεις. Κάνει πολύ καλή δουλειά. Κάνει καλή δουλειά και βρήκα όμως έναν που δεν βλέπει Netflix, όπως είπε. Ποιον? Το Σπανούλι. Δεν βλέπει? Ούτε εγώ. Εκ το παιδί. Εγώ 4. Γι' αυτό. Βάλτε ένα 8 ευρώ. Βάλτε ένα Netflix, ρε παιδιά. Μπορεί να βλέπουμε άλλα πράγματα. Ναι, εντάξει. Σε πιο. Ναι, ναι, εντάξει. Προχωρημένα. Πιο προχωρημένα. Λοιπόν, αυτά λοιπόν. Και από τον κύριο Ανωνιάδη. Ο Ηρακλής, Κώστα, τι κάνει στον μπάσκετ, Κώστα, ο Ηρακλής? Ο Ηρακλής, εντάξει, κέρδισε 2 μάτς, Χρυσάνθε, δεν έκανε τίποτα. Ναι. Εύκολα κιόλας. 2 μάτς εύκολα. Κέρδισε 3 μάτς, Χρυσάνθε, το ένα ήταν δύσκολο, το άλλο ήταν στην έδρα τώρα. Με 3.000 κόσμο έχει πλεονέκτημα. Έχει, γι' αυτό λέω. Έχει πλεονέκτημα. Κάθε ομάδα θα είχε. Μάλιστα. Και είναι και καλή ομάδα, αλλά θα πούμε γι' αυτά. Είναι η μόνη ομάδα στη Θεσσαλονίκη που έκανε προετοιμασία στο μπάσκετ. Δεν νομίζω να έχει κάνει άλλη προετοιμασία στον μπάσκετ. Η αλήθεια είναι ότι ούτε ο Ηρακλής έχει κάνει προετοιμασία. Α, ούτε ο Ηρακλής. Ούτε γιατί ο Ηρακλής είχε συνέχεια τραυματισμούς στην προετοιμασία. Ναι, αλλά είχε ένα μισή μήνα γνωρίζοντας. Ακόμη και τώρα ο Καβαδάς, ναι, που ήρθε για βασικό σέντερ, έπαιξε τώρα πρώτο μάτς. 5 ναι. λεπτά, 5,5 λεπτά. Στη ναι, δεύτερη αγωνιστική. Είναι άλλο όμως δεν κάνω προετοιμασία γιατί μαζεύομαι 5 μέρες πριν. Και είναι άλλο, okay, είμαι καλά, ένα ναι, μήνα σίγουρα μαζί. Δηλαδή μπορεί σίγουρα. Ο Καστρίτης έδειξε και δύο συστήματα. Ο Μαρκόπουλος τι να δείξει? Στην τελευταία εβδομάδα πριν τον Άρη έλειπαν οι τρεις Αμερικανοί. Μάλιστα. Πού πήγανε? Ήτανε τραυματίες. Ποιον έχουμε τώρα?
Τώρα έχουμε μπάσκετ πάλι. Έχουμε τον καλό φίλο και συνάδελφο, όπως λες και εσύ. Ναι, ναι. Τον Αντώνη τον Γκάτζη, ο οποίος ήταν στη Λάρισα για τον Λίμπερο. Έτσι, αλήθεια είναι. Μετέδωσε το παιχνίδι. Μετέδωσε ένα παιχνίδι το οποίο δεν πήγε καλά για τον Άρη. Είναι η αλήθεια. Έχει ξεσηκώσει κάποια πράγματα εδώ στη Θεσσαλονίκη τα οποία μας αρέσουν. Έτσι, πάντα από ήττες μετά δημιουργείται ένα κλίμα. Βεβαίως φάνηκαν κάποιες αγωνιστικές αδυναμίες, οι οποίες όμως έχω την εντύπωση ότι δικαιολογούνται, Χρήσανθε, από αυτό που είπες, δηλαδή από την έλλειψη προετοιμασίας, ναι. Από το γεγονός, ας πούμε, ότι ο Μόρις ήρθε δύο μέρες πριν το τζάμπολ, έτσι, των αγώνων. Και έχω μια άποψη πάνω σε αυτό, θα μου το πείτε εσείς οι μπασκετικοί. Καταρχήν να καλησπέρισουμε τον Αντώνη. Αντώνη, τι κάνεις? Καλησπέρα, Αντώνη. Καλησπέρα, παιδιά. Γεια σου, Αντώνη. Καλησπέρα μου και στους ακροατές. Κώστας Σιδεροκέφαλος, καλή αρχή. Σε διαβάζω πάρα πολύ στο Basket Plus και σε ένα άλλο site που γράφεις, ποιο είναι? Θύμησέ το μου, γιατί και εγώ μεγάλωσα και ξεχνάω. Και όλα μπαουτάρεις, νομίζω. Μπράβο, αυτό, έτσι. Εμείς μπάσκετ μας μεγαλώσαμε, με Κώστα Κούση. Κάθε φορά που διάβαζα ένα άρθρο τον έβλεπα να κάνει μπάσιμο. Κανονικά. Χωρίς μπάλα. Χωρίς μπάλα, πάντα. Χωρίς μπάλα. Με την μπάλα δυσκολεύεται. Με την μπάλα δύσκολο. Έτσι. Όχι όμως, να ξέρεις. Συμπαίκτες μας, δεν ξέρω. Αν το έχει, λέει. Το ξέρω, λοιπόν. Είναι βαρύς άσος και εκεί ήθελα να ρωτήσω. Αυτό θέλω να ρωτήσω. Μία ομάδα χωρίς προετοιμασία. Αν και ο άσος της είναι άστα να πάνε χωρίς τον πάνε. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Γιατί δυστυχώς ο Τάλτον δεν μας έχει βγει σε καμία των περιπτώσεων. Πώς να κερδίσει αυτή η ομάδα πραγματικά? Δηλαδή δεν έχει κάνει προετοιμασία. Είναι και ο άσος να μην πω τι. Δηλαδή χθες, εκεί που κάνει τα δύο συνεχόμενα τρίποντα, λέει δεν γίνεται, θα μπω μέσα στην τηλεόραση. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Για τον Άρη, η ιδανική ρίση που κολλάει αυτή τη στιγμή είναι το ήταν στραβό το κλίμα, το έφαγε και ο Γάιδαρος. Ναι. Το στραβό κλίμα είναι όλα αυτά που είπατε. Η ελλειπής προετοιμασία, το γεγονός ότι οι βασικοί παίκτες ήρθαν μόλις και ντεμπουτάρισαν ακόμα και στις προπονήσεις μόλις λίγες μέρες πριν από το πρώτο επίσημο τζάμπολ. Εντάξει, η ομάδα δεν προετοιμάστηκε όπως προετοιμάζονται συνήθως λόγω των ειδικών συνδικών που επικρατούσαν με την άρση των μπαν κτλ. Το έφαγε ο Γάιδαρος που είπαμε, κολλάει και στα προβλήματα που αντιμετωπίζει, τους τραυματισμούς. Έχασε ένα πολύ βασικό άτου της με το καλημέρα, το Λευτέρη Μποχωρίδη, ο οποίος όπως φαίνεται και από τα παιχνίδια που δεν έπαιξε, η απουσία του είναι πάρα πολύ βασική, γιατί είχε μεγάλο κομμάτι από το Σουλιμαρκόπουλο στο σχεδιασμό του Άρη. Πρόκειψε και ο τραυματισμός του Μόρις, του μοναδικού αθλητικού παίκτη που έχει η ομάδα, η οποία σε αυτό το σημείο υστερεί πάρα πολύ. Άμα βάλουμε τώρα στο χθεσινό παιχνίδι συγκεκριμένα και το ότι ο Γκάγκιτς ουσιαστικά, σε εισαγωγικά βέβαια, έθεσε αυτόν εκτός αγώνα με τα τρία γρήγορα φάουλ και την τεχνική ποινή, δεν μείναν και πολλοί παίκτες στον Άρη, μείναν 5-6 παίκτες και με 5-6 παίκτες μπορούσε να χάσει και από τη Λάρισα και από οποιαδήποτε ομάδα της Basket League. Και η απώλεια του Μποχωρίδη, Αντώνη, νομίζω ότι επειδή ο κόσμος ίσως δεν το έχει κατανοήσει, τέλος πάντων διαπιστώσει 100%, είναι πάρα πολύ σημαντική, έτσι, ο Λευτέρης. Βέβαια, είναι πολύ σημαντική. Ο Μποχωρίδης δεν είναι μόνο η εικόνα που έδειξε στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ ή στο παιχνίδι κυπέλλου με τον Ηρακλή, που στο μεγαλύτερο κομμάτι του αγώνα ήταν πολύ καλό. Πολύ καλός. Ακόμα και από την προετοιμασία, ακόμα και από τα φιλικά για τα οποία δεν υπήρχε καμία εικόνα προς τα έξω, προς τον κόσμο, γιατί δεν υπήρχαν σκορ λόγω των συνθηκών που επικρατούσαν κτλ. Οι μαρτυρίες των ανθρώπων του Άρη έλεγαν ότι πάει για μια τρομερή σεζόν ο Μποχωρίδης. Ότι είναι αποφασισμένος να γυρίσει το διακόπτη μετά την περσινή μέτρια χρονιά του, και αυτό το έδειχνε ακόμα και από τις προπονήσεις και από τα φιλικά. Το έδειξε και στην αρχή όμως. Εντάξει, οι αναποδιές είναι μέσα στον αθλητισμό και στον Άρη κάτσαν νωρίς οι αναποδιές φέτος. Αν προσθέσουμε και το γεγονός ότι ο Τάλτον ήταν υπό αμφισβήτηση πριν καν αρχίσουν οι επίσημοι αγώνες, γιατί αυτά που βλέπουν οι άνθρωποι της ομάδας της προπονήσης δεν τα βλέπουμε εμείς, δεν τα βλέπει κανείς. Οπότε δεν είναι το γλυκό που λέμε, και συνέπεσε όλα τα προβλήματα αυτής της φύσεως να πέσουν στην περιφέρεια για τον Άρη. Ναι. Και οι λύσεις αυτή τη στιγμή είναι πολύ λίγες. Και γι' αυτό είπαμε ότι όταν έχεις να αντιμετωπίσεις ομάδες οι οποίες μπορεί να μην είναι πολύ καλές ποιοτικά, όμως έχουν 6 ξένους παίκτες και έχουν και ένα-δύο καλούς Έλληνες, είναι λογικό να αντιμετωπίσεις υπό αυτές τις συνθήκες πρόβλημα με τις πάντες. Δεν πρέπει να προκαλεί έκπληξη δηλαδή το ότι ο Ρέινολτς και ο Παπαντονίου χθες θύμισαν το δίδυμο Λίλαρντ Μακόλουμ, ας πούμε. Ναι, δώσανε μαζί 20 ασίστ, πετύχανε 40 πόντους. Δεν είναι άσχημοι οι ξένοι της Λάρισας, ούτε ο Πάρτς, ούτε ο Χάμιλτον. Είναι καλοί παίκτες και τους δόθηκε η ευκαιρία να παίξουν καλά. Ο Χάμιλτον έπαιζε το κεφάλι του χθες στη Λάρισα. Αν έπαιζε μέτρια και χθες τον διώχνανε. Για τον Ρέινολτς επίσης υπήρχαν συνεφάν και είναι πολύ ποιοτικός παίκτης. Ένσταση. Και ο Τάλτον έπαιζε το κεφάλι του, αλλά. Εντάξει, θα πει και κάποιος ότι βρήκαν και κάνανε κιόλας, έτσι. Τα σουτ της Λάρισας, Αντώνη, τα περισσότερα ήταν ελεύθερα.
ήταν ελεύθερα, επειδή στο πρώτο ημίχρονο, έτσι υποθέτω εγώ, δεν το απάντησα αυτό. Μάλλον δεν ρωτήθηκε καν ο Σούλης Μαρκόπουλος γι' αυτό. Εγώ υποθέτω ότι επειδή στο πρώτο ημίχρονο έκανε πάρτι ο Πάρξ και σκόραρε όπως ήθελε, η άμυνα του Άρη έκλεισε προς τα μέσα και έδωσε σουτ στη Λάρισα. Ναι. Γιατί σε αυτό το κομμάτι ο Άρης δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει, έχει πιο αργά πόδια. Και λόγω της βαριάς προετοιμασίας, της λοιπούς προετοιμασίας, αλλά και λόγω της φύσης των παικτών του, γιατί έχει δύο Αμερικανούς, ο ένας ήταν τραυματίας, οπότε δεν υπάρχει αθλητικότητα στην ομάδα, και αθλητικότητα δεν είναι μόνο αυτό που λέμε απήδειξε ψηλά, έκοψε ή κάρφωσε κτλ. Η αθλητικότητα είναι η έκρηξη, η ταχύτητα, το γεγονός ότι μπορείς να κόψεις μέσα στη ρακέτα πριν κάνεις σε δύο αντίπαλος, ας πούμε, όπως έγινε πολλές φορές χθες. Αυτό το 24 στα 42 δίποντα της Λάρισας, ας πούμε, βγάζει μάτι νομίζω. Και οι δύο που έχουν την αθλητικότητα, τραυματίες. Ο Χωρίδης και ο Μόρις. Ακριβώς, ειδικά ο Μόρις που σε αυτό το κομμάτι δίνει πάρα πολύ ενέργεια στον Άρη. Ναι. Και το είχαμε δει και στον αγώνα του Ιβανοφίου, ότι στο τέλος, εκεί που διαφορά ανέβηκε σε πολύ υψηλά επίπεδα, ο μόνος που άντεχε από την πλευρά του Άρη, από φυσικής πλευράς, ήταν ο Μόρις. Σωστά. Θέμα Τάλτον τώρα, Αντών, υπάρχει. Φεύγει. Θέμα Τάλτον δεν είναι ότι υπάρχει τώρα. Είναι η λιμένη απόφαση για τον Τάλτον και δεν άλλαξε κάτι χθες. Ναι, ο Τάλτον αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες και πριν ακόμα από τον αγώνα με τον Ιωνικό. Μόλις λυθεί τυπικά το μπαν του Ουίβερ, κάτι που από τον Άρη λένε ότι είναι τυπικό θέμα, ότι έχει διευθετηθεί, ότι έχει επέλθει συμφωνία, αναμένεται να έρθει και ο αντικαταστάτης. Υπάρχει μια πληροφορία που αναφέρει ότι, και την καταθέσαμε και χθες, ότι το τεχνικό team του Άρη σε συνεργασία με το τεχνικό διευθυντή έχει κατασταλάξει σε τρεις περιπτώσεις παικτών. Ένας από αυτούς είναι κομμένος από, από τα κοψίματα του NBA τα τελευταία. Ναι. Και μια άλλη πληροφορία αναφέρει ότι ήδη έχει επιλεγεί ο εκλεκτός και ότι αναμένεται σύντομα, απλά πρέπει να διευθετηθούν κάποιες... Μήπως είναι ο Χάρο, υποθέσεις. Μήπως είναι ο Χάρο. Ο Χάρο όχι. Από όσο γνωρίζω δεν είναι ο Χάρο, γιατί ο Άρης θέλει παίκτη χθες στο συγκεκριμένο κομμάτι, στο Νάσο. Ο Χάρο πρέπει να έρθει, άμα έρθει, να δοκιμαστεί, να δει, δεν να έχει φανεί, άμα είναι έτοιμος από ιατρικής πλευράς, έχει θέμα και με τη μέση, δεν νομίζω ότι έχει την πολυτέλεια ο Άρης. Ναι. Ειδικά τώρα με τον τραυματισμό του Μποχορίδη και με το ρεθματικό του Μόρις, δεν έχει την πολυτέλεια. Με Μόρις δεν ξέρουμε τι γίνεται, περιμένουμε σήμερα. Ορίστε, δεν άκουσα. Με Μόρις λέω, περιμένουμε σήμερα να δούμε. Με Μόρις, ναι, θα υποβληθεί σήμερα. Από ό,τι φαίνεται σε πρώτη φάση, από ό,τι τουλάχιστον μας έλεγαν οι άνθρωποι του Άρη χθες στη Λάρισα, πρέπει να γλίτωσε τα χειρότερα. Γιατί ο Αχίλλειος είναι πάντα πολύ επίφοβος. Ναι. Οι πρώτες εκτιμήσεις μιλούσαν για ένα ερεχισμό στον Αχίλλειο. Κάτι που σημαίνει ότι μπορεί να, άμα επιβεβαιωθεί βάσει των εξετάσεων βέβαια, μπορεί να χάσει ένα μικρό διάστημα. Δηλαδή έναν αγώνα για παράδειγμα, βέβαια όλα θα φανούν και στις εξετάσεις, γιατί και η αρχική πρόβλεψη για τον Μποχορίδη έλεγε 10-15 μέρες και είδαμε ότι ήταν πολύ πιο σοβαρό. Μάλιστα. Πριν σε ευχαριστήσουμε, υπάρχει θέμα Σούλη. Να το πω αλλιώς. Πρέπει να υπάρχει θέμα Σούλη. Δηλαδή τι ακριβώς θα κάνει ο προπονητής για 15 μέρες. Είναι πάρα πολύ νωρίς για να υπάρξει θέμα Σούλη. Αυτό λέει η λογική. Η ομάδα, όπως είπατε και εσείς στην εισαγωγή, όπως τα είπαμε και μετά, είναι η ομάδα ειδικών συνθήκων βάσει της προετοιμασίας της. Γιατί ο Άρης αυτή τη στιγμή μοντάρεται, ενώ θα πρέπει να είναι ήδη μονταρισμένος. Μοντάρεται μέσα, η προηγούμενη εβδομάδα ήταν η πρώτη εβδομάδα κανονικής προετοιμασίας για τον Άρη. Γιατί νωρίτερα είχε τρία επίσημα μάτς και μάλιστα τοπικά ντέρμπι σε 7 μέρες. Ήταν η πρώτη εβδομάδα κανονικής προετοιμασίας. Πρέπει οι παίκτες να μάθουν ο ένας το παιχνίδι του άλλου, να βγάλουν κάποιους αυτοματισμούς, να συνεργαστούν καλύτερα στην άμυνα, γιατί εκεί είναι από ό,τι φαίνεται το μεγάλο πρόβλημα στην παρούσα φάση. Οπότε το θεωρώ πραγματικά άτοπο και άκερο να υπάρξει θέμα Σούλη αυτή τη στιγμή. Ναι, βέβαια... γιατί κάποιοι τον στείλαν ήδη, τον γράψανε τέλος κτλ. Όχι, εντάξει, το τέλος δεν είναι δυνατόν. Να φύγει τώρα ο Σούλης Μαρκόπουλος. Το όνομα του διαδόχου κυκλοφόρησε ήδη. Ναι. Μαρκόπουλος. Τώρα να πω κάτι, άμα το Σάββατο το αποτέλεσμα είναι πάλι ατυχές, στην Ελλάδα βρισκόμαστε, ποτέ δεν ξέρεις. Δηλαδή και η πίεση των πραγμάτων και τα λοιπά μπορεί να οδηγήσει και σε μια τέτοια. Κανείς δεν μπορεί να το ξέρει από τώρα αυτό. Πάντως στις μέρες που διανύουμε, όχι, θέμα απομάκρυσης του προπονητή δεν υπάρχει. Α, κατάλαβα. Ωραία. Ο Μέξας θα έρθει την άλλη εβδομάδα. Συγγνώμη, ήμουν εκτός από Δευτέρα. Αυτό είναι το όνομα που είπατε. Καλά, εδώ τα λέμε όλα. Όπως ένα όνομα κυκλοφορεί είναι ένα από αυτά. Θα αναλύσουμε άλλη φορά με τον Κώστα γιατί Μέξας και όχι κάποιος άλλος.
Ένα κυκλοφορεί ή ένα από αυτά. Ένα από αυτά. Ένα από δύο σίγουρο, κυκλοφορούν. Ένα είναι ο Χάρης Μαρκόπουλος και ένα είναι ο Μέξας. Δεν υπάρχει Χάρης. Είστε σίγουροι ότι άμα φύγει ο Σουλής Μαρκόπουλος θα είναι Έλληνας ο διάδοχος. Οπα. Δεν υπάρχει. Άσε. Γιούρι. Αντώνη, θα το γράψουμε στο λαμπαουτάρις, μην τους τα λες. Λοιπόν, σωστά. Όχι. Στην παρούσα φάση η ομάδα πρέπει βασικά να βρει την ηρεμία της. Πρέπει να δουλέψει με όποια όπλα διαθέτει. Και πρέπει να στηριχθεί ο Σούλης. Είναι πολύ άδικο να κρυθεί κατά την προσωπική μου άποψη βέβαια. Έτσι. Εγώ δεν είμαι ούτε διοίκηση ούτε απλά τη γνώμη μου καταθέτω. Είναι πάρα πολύ άδικο να κρυθεί ο Σούλης Μαρκόπουλος από ένα, από δύο-τρία παιχνίδια ενώ δεν είχε καν ομάδα για να προετοιμάσει όλο το καλοκαίρι και το κάνει αυτό εν μέσω αγώνων. Οπότε βέβαια κανείς δεν ξέρει ποτέ. Είπαμε στην Ελλάδα βρισκόμαστε. Φυστά. Η πίεση πολλές φορές φέρνει αποφάσεις που ίσως είναι και μη αναμενόμενες. Οπότε θα πρέπει να περιμένουμε τις εξελίξεις και ειδικά όπως είπα και τον αγώνα του Σαββάτου, ο οποίος είναι πολύ δύσκολος και κρίσιμος για τον Άρη, έτσι όπως έχει εξελιχθεί η κατάσταση. Κρίσιμος από την άποψη, εντάξει νωρίς είναι ακόμα, αλλά από την άποψη ότι τουλάχιστον σε αυτή τη φάση που αντιμετωπίζει τα θέματα που αντιμετωπίζει ο Άρης, πρέπει τουλάχιστον να κρατήσει αλόβητη την έδρα του, ειδικά απέναντι σε ομάδες όπως ο Ιωνικός που είναι μεν καλή ομάδα, αλλά δεν είναι επίπεδο Προμηθέα ή ΑΕΚ, ας πούμε, ή Παναθηναϊκού κτλ. Mm-hmm. Οπότε αυτό κατά τη δική μου άποψη προέχει. Δεν περιμένω καμία εξέλιξη στο συγκεκριμένο θέμα. Ξέρω ότι κυκλοφόρησε από χθες η φήμη. Όπως ξέρω επίσης ότι υπάρχουν και κάποιες εσωτερικές κόντρες στην ομάδα μέσα σε, για διάφορα θέματα. Όμως αυτό πάλι θα τα λύσουμε. Αυτό πάλι πιστεύω ότι όλα αυτά στην παρούσα φάση, τουλάχιστον μέχρι τον αγώνα με τον Ιωνικό, γιατί κανείς δεν ξέρει και με ποια σύνθεση θα κατέβει ο Άρης το Σάββατο με τον Ιωνικό. Λείπει ο Μποχωρίδης, ο Τάλτον είναι για να φύγει, και το Μόρις περιμένουμε. Ναι, οπότε πρέπει να δούμε και με ποια σύνθεση θα κατέβει ο Άρης. Πιστεύω μέχρι το μάτι του Σαββάτου πρέπει να. Και ο Ιωνικός είναι και καλός, όχι τίποτα άλλο. Ηρεμία. Ο Ιωνικός έχει πολύ καλό ρόστερ. Ξεκίνησε στραβά, άλλαξε προπονητή, άλλαξε εικόνα. Έχει ποιοτικό ρόστερ. Εντάξει, έχει κάποιους παίκτες που μπορούν να κάνουν διαφορά και ξένους και Έλληνες. Η πεντάδα του δηλαδή η βασική. Είναι πάρα πολύ καλή. Λεξάδα είναι ο Ιωνικός, οχτάδα. Χαραλαμπόπουλο. Ο Ιωνικός είναι ένα σημείο. Χαραλαμπόπουλο, Μαυροκεφαλίδη, Μπάρτ. Γιατί έχει γίνει μεγάλος λόγος γι' αυτό. Ο Ιωνικός είναι η μόνη ομάδα μαζί με τον Άρη που δεν έχει Αμερικανό παίκτη στο 4-5. Στη front line δηλαδή, σε γραμμή των βιβλίων. Θα κερδίσουμε άρα. Ωραία. Έχει βέβαια έναν παίκτη ο οποίος, το Μαυροκεφαλίδη, που μπορεί να μεγάλωσε, να βάρινε κάπως, όμως μπορεί να βγει έξω από τα 6-75 όπως έκανε χθες. Και να στάζει τα τρίποντα σαν βολές. Στο παλέ χάνει. Όχι αυτό το πλεονέκτημα. Στο παλέ χάνει ο Μαυροκεφαλίδης. Έγινε. Έγινε, Αντώνη. Να είσαι καλά, Αντώνη. Καλό μεσημέρι. Καλή συνέχεια, καλό μεσημέρι. Γι' αυτά λοιπόν από τον Αντώνη Κάτσι. Όπως έχετε αντιληφθεί, η εκπομπή θα πηγαίνει γκανγκάν. Βέβαια. Θα πηγαίνει από ένα θέμα στο άλλο. Ναι, θα είναι γρήγοροι, θα προσπαθούμε να είμαστε και γρήγοροι. Δεν θα. Πώς το λένε, συμμορφωμένοι, πώς το λέτε. Μακρηγορούμε. Μπράβο, Κώστα. Λοιπόν, μαζί μας είναι η Dialog. Αν ψάχνεις δουλειά στη Θεσσαλονίκη, Κατερίνη και Βέρεια και μιλάς και διαβάζεις άπτεστα γερμανικά, τότε η Dialog είναι η λύση για σένα. Dialog.gr. Εξασφαλίζεις 1.100 ευρώ εισόδημα, επιπλέον προνόμια, πληρωμένες διακοπές, ρεπό σε αργίες, μοντέρνος χώρος εργασίας και 3 εβδομάδες εκπαίδευση πληρωμένη. Και φυσικά μαζί μας η Injection Service την πρώτη ώρα της εκπομπής. Εξοικονομείς καύσιμο, χρήματα και έχεις καλύτερη απόδοση στον κινητήρα σου με τον καθαρισμό του συστήματος φρεκασμού του αυτοκινήτου σου. Νέες ανακαινισμένες εγκαταστάσεις, πάντα μια βόλτα από όλων 18 στην κάτω Τούμπα, να δείτε πού θα φιλοξενηθεί και πού θα καθαρίσουμε το τσίφσι του αυτοκινήτου σου. 93-37-87 και injectionservice.gr. Πρώτη ώρα εκπομπής ήταν αυτή που ακούσατε μόλις. Θα πάμε στο break και θα επιστρέψουμε με ακόμα μεγαλύτερη και περισσότερη και ό,τι θέλετε εσείς βάλτε θεματολογία. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Είσαι το τρίτο κουμπάκι είσαι. Τρίτο κουμπάκι. Πρώτο, δεύτερο, τρίτο. Στο τρίτο θα μιλάς. Πρώτο θα με ανοίγεις. Από 3-2-1. Εξής, θα με ανοίγεις πρώτο. Λοιπόν, θα πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας. Ναι. Κάτσε να έρθει πρώτα. Θα έρθει. Είναι, σε αυτά είναι Άγγλος. Ο Πανετολικός είναι κοντά σε Μάκη Χάβο. Ποιος? Πανετολικός. Έκπληξη, φίλε. Αποκλείεται. Μάκη Χάβο στον Πανετολικό. Δεν γίνει ποτέ αυτό. Πέφτουν τα σύννεφα. Έχει εργαστεί αρκετές φορές ο Ιωακίμ Χάβο στον Πανετολικό. Όπως φαίνεται, θα εργαστεί ακόμα μία. Υπάρχει ανακοίνωση του Super 3. Προσπάθεια στήριξης του μικρού Παναγιώτη Ραφαήλ. Πραγματικά είναι μια ιστορία που καταδεικνύει σε τι άθλια χώρα ζούμε. Να πρέπει να κινητοποιείται ο κόσμος για να σωθεί ένα μικρό αγγελούδι. Εντάξει, και ο Super 3 λοιπόν θα υπάρχει, όπως ενημερώνει ο σύνδεσμος, στα γραφεία του Super 3 αλλά και στο BRFC κάτω από τη θύρα 2 του Κλάδη Βικελίδης,
κουμπαράδες για να ενισχύσει και ο κόσμος του Άρη την προσπάθεια που γίνεται από όλη την Ελλάδα πλην της κυβέρνησης των αρμοδίων. Πραγματικά είναι ντροπή, αλλά τουλάχιστον ο κόσμος ανταποκρίνεται. Ξέρεις τι μου έχει κάνει, τι μου κάνει εντύπωση αυτό, ρε φίλο, okay. Ο ΕΟΠΗ, ο ένας, ο άλλος σου λέει δεν μπορώ γιατί αν το κάνω σε έναν θα γίνει σε όλους και δεν είναι αυτά τα αυτές μπούρδες. Έχεις δει από όλους αυτούς που έχουν τα λεφτά, βουλευτές, υπουργούς κτλ. Να προσφέρουν κάτι από μόνοι τους, ρε φίλε. Χρήσατε, δεν θέλω να μου προσφέρεις τίποτα. Θέλω να μου διευκολύνεις να φύγει το παιδί μου στο εξωτερικό. Και επειδή ξέρω την ιστορία του φίλου του, του Βασίλεια να... τον Πειραιά που έχει δύο αγγελούδια τον. Την... Δεν έχει σημασία το όνομα, πάντων, ναι. Ναι, το μικρό Σύφη και την Μαρία Ελένη. Εντάξει, τον άνθρωπο τον βγάλαν την πίστη για να φύγουν τα δύο παιδιά στο εξωτερικό. Βάζουν εμπόδια και δεν διευκολύνουν. Δηλαδή δεν μπορείς να με βοηθήσεις, δεν θέλω τη βοήθειά σου. Θέλω να φύγει το παιδί μου να σωθεί. Ναι, υπάρχουν... Μη μου βάζεις εμπόδια. Υπάρχουν πολλές τέτοιες ιστορίες με λεφτά που έχουν συγκεντρωθεί από τον κόσμο και άστο, μετά δεν μπορούν να πάνε από την τράπεζα γιατί υπάρχει το και τάδε. Έχει και ιστορίες και τα έχει πάρει τράπεζα χωρίς να ρωτήσει αυτούς που τα έχουν βάλει. Απίστευρο. Κατάσχεση ουσιαστικά. Λοιπόν, θα πάμε στον Γρηγόρη Ατρίδη. Φίλος μας. Πολύ φίλος μας. Έχουμε μοιραστεί άπειρες φορές το δωμάτιο σε αποστολές του ΠΑΟΚ. Α, μπερδεύτηκα. Μέχρι το αποστολές του ΠΑΟΚ νόμιζα και εγώ τι έγινε. Γρηγόρη, τι λέει. Συνάδελφος στο Open TV πλέον και ρεπόρτερ εθνικής. Γεια σου, Γρηγόρη. Καλησπέρα. Γεια σου, Γρηγόρη. Γεια σας, καλησπέρα. Η Ρώμη, εντάξει. Εξαιρετική η Ρώμη. Βασικά καλησπέρα και στους τρεις, έτσι. Να είσαι καλά. Και ένα καλώς ήρθες στον κύριο Κλούση, ο οποίος είναι... είναι μια δυναμία από το παρελθόν. Γιατί? Δηλαδή... Γεια σου, Γρηγόρη, σε χαίρομαι εκεί που σε βλέπω, είσαι και ωραίο παιδί, μιλάμε. Χωρίστρες, κουστούμια, σούπερ είσαι, σούπερ. Η αδυναμία του Κώστα να ξέρεις. Σούπερ, ναι. Η χωρίστρα και το κουστούμι. Από την Καλαμαριά είναι το παιδί, ρε φίλε. Εντάξει, άρα πουλάνε, προβλέπετε, ναι. Ο Κώστας ξέρει από Καλαμαριά. Προβλέπετε. Από 10 ετών ο Γρηγόρης φόρεσε κουστούμια, εντάξει. Τον είχα τον Κώστα στην ύλη, οπότε έχω να πω τα καλύτερα, να ξέρετε. Σε ποια ύλη? Που ήταν υπεύθυνος πύλης. Πύλης. Ήτανε βασικά στο ρεπορτάζ, στην ύλη, στα πάντα. Είχαμε συνεργαστεί ένα μικρό διάστημα, όχι πάρα πολύ μεγάλο, αλλά επειδή στις δυσκολίες της δουλειάς βλέπεις καλύτερα το χαρακτήρα του καθενός, έχουμε να πούμε τα καλύτερα εκτός από τους δύο που λόγω της οικογένειας του Λίμπερο ξέρετε ότι αλλού αγαπιόμαστε. Λοιπόν, έτσι. Τα κλείνουμε αυτά. Καλή αρχή, καλή επιτυχία. Να είσαι καλά, Γρηγόρη. Και πάμε στο Open, λοιπόν. Να είσαι καλά. Ναι. Και πάμε στα της Ρώμης. Καταρχήν έχουμε ένα παράπονο να μεταφέρεις. Η εκπομπή του Σταύρου Κόλκα είναι πλέον στις 10. Δεν γίνεται τα διλήμματα να ξεκινάνε αργότερα στην καινούριο. Δεν προλαβαίνει τις ιστορίες ο Σταύρος. Δεν προλαβαίνει τις ιστορίες ο Σταύρος και έχουμε πρόβλημα. Εντάξει, ωραία, θα το μεταφέρω. Πες Κατερίνα, λίγο την Κατερίνα. Εκεί, στους ίδιους διαδρόμους είστε. Θα πάω στην Κατιέν. Έτσι. Θα της πω ότι ο Σταύρος θέλει να γίνει αλλαγή. Φαντάζομαι ότι θα το καταλάβει ότι πρέπει να γίνει αλλαγή επειδή το θέλει ο Σταύρος. Έτσι. Θα προωθηθεί και το αίτημα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, της εθνικής ομάδας... Εκεί ωραία, είδαμε μια αλλαγή. Ναι, είδαμε. Είδαμε μια αλλαγή... Ξέρετε, εγώ νομίζω ότι έχει νόημα να το πιάσουμε λίγο από την κουβέντα που είχαμε εμείς στο Open με το Dike το Fisa πριν από το παιχνίδι. Και μία από τις ερωτήσεις που του κάναμε είναι το κατά πόσο μπορεί η εθνική ομάδα που είναι πληγωμένη για μήνες τώρα και που ψάχνει με αλλαγές προπονητών, με αλλαγές παικτών, έναν κορμό, γενικότερα ένα διάστημα στο οποίο θα υπάρχει μία σταθερότητα και μία σοβαρότητα, να κάνει τόσες πολλές αλλαγές πριν από ένα παιχνίδι με έναν αντίπαλο όπως η Ιταλία, που δεν είναι μόνο πλέον βαριά η φανέλα, είναι και σε εξαιρετική κατάσταση. Ο Μαντσίνη δηλαδή έχει ανανεώσει πλήρως την εθνική, κυνηγάει ένα ρεκόρ με συνεχόμενες νίκες που είναι νομίζω και πριν από το 40, και αυτό δείχνει από μόνο το πόσο καλά ήταν ο αντίπαλος. Και η ερώτηση ήταν αν εμείς φοβόμαστε που κάνουμε τόσες αλλαγές και πάμε με νέους παίκτες, με παίκτες οι οποίοι δεν είναι τόσο έμπειροι. Η απάντηση που μας έδωσε ο Φίσας είναι πως κάποια στιγμή πρέπει να πάρεις την απόφαση να σπάσεις αυγά και να κάνεις αλλαγές, είτε αυτές έχουν να κάνουν με πρόσωπα, να βάλεις κανόνες εντός της ομάδας και να μην κοιτάς το αν είναι εύκολος ή δύσκολος ο αντίπαλος ή αν σε αυτό το παιχνίδι μπορούμε να το κάνουμε, στο άλλο δεν μπορούμε. Προφανώς και αυτή είναι η ποδοσφαιρική λύση και είναι και η σωστή λύση, οπότε γι' αυτό το λόγο νομίζω ότι δικαιώθηκε ο προπονητής και οι άνθρωποι της εθνικής από το γεγονός ότι σε αυτό το παιχνίδι κόντρα στους Ιταλούς είδαμε ανεξαρτήτως αποτελέσματος το πως η ομάδα έπαιξε κοντά στις δυνατότητές της, είχε συγκεκριμένο αγωνιστικό πλάνο και κατάφερε όχι μόνο να πετύχει με την εμφάνισή της, αλλά να συζητάμε όλοι για το ότι
μπορούσε να πάρει πολλά παραπάνω πράγματα από αυτό το τελικό 2-0, το οποίο μπορεί και να την αδικεί. Έχω την αίσθηση ότι επειδή ο νέος προπονητής είναι μικρό χρονικό διάστημα στην ομάδα, το να βγάζουμε συμπεράσματα από ένα παιχνίδι που πήγε καλά, όπως και να βγάζουμε συμπεράσματα και από ένα παιχνίδι το οποίο μπορεί να μην πήγαινε καλά, είναι πολύ βιαστικό. Δυστυχώς βέβαια στις εθνικές δεν υπάρχει καθημερινότητα, οπότε αυτό το διάστημα που έχουμε για να κρίνουμε είναι αναγκαστικά πολύ μεγαλύτερο. Αλλά το κλίμα που μπορώ να σας μεταφέρω, γιατί λόγω δουλειάς είμαστε κοντά στην εθνική, για τον νέο προπονητή, είναι ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να είπε για ποιο λόγο επιλέξαμε αυτόν τον προπονητή, που δεν είναι πολύ έμπειρος, που δεν, ως τεχνικός δεν έχει κάνει ιδιαίτερα πράγματα. Ωστόσο από την πρώτη μέρα που έχει έρθει δείχνει ότι έχει όρεξη για δουλειά. Δείχνει ότι με τον τρόπο του διακριτικά ξέρει να επιβάλλεται στους ποδοσφαιριστές και να υπάρχουν κανόνες που το προηγούμενο χρονικό διάστημα δεν υπήρχαν. Γενικά είναι πολύ σημαντικό ένα πρόσωπο όπως ο προπονητής να εμπνέει τους παίκτες του, και μέχρι στιγμής δείχνει ότι το καταφέρνει σε σημαντικό βαθμό. Από εδώ και πέρα νομίζω ότι, επειδή εγώ συμφωνώ μαζί του σε αυτό που έχει κάνει, τόσο ο ίδιος όσο και οι βοηθοί του, οι δύο τεχνικοί διευθυντές, ο κύριος Κωνσταντινής και ο κύριος Φίσας, να χρησιμοποιήσουν δηλαδή αυτά τα τελευταία άχαρα παιχνίδια που είχαμε στα προκριματικά του Euro ως μια ευκαιρία να ψάξουν μέσα από αγώνες την αξιολόγηση όλων των Ελληνοπαικτών ή των περισσότερων και να καταλήξουν στον γκρουπ με το οποίο θα προσπαθήσουν να πάνε στο Κατάρ. Οπότε βρισκόμαστε σε αυτή τη διαδικασία, χρησιμοποιούν πρόσωπα, μπαίνουν σε μια διαδικασία να αξιολογήσουν το ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι μπορούν να τα καταφέρουν και μπορούν να βασιστούν σε αυτούς. Νομίζω ότι η αξιολόγηση που βλέπουμε εμείς έχει να κάνει με τα παιχνίδια. Η αξιολόγηση που βλέπει ο προπονητής και που βλέπουν πάντα οι προπονητές έχει να κάνει και με άλλα πράγματα, όπως οι προπονήσεις και η διάθεση που δείχνουν οι διεθνείς όταν έρχονται για να συμμετέχουν και να φορέσουν τη φανέλα με το εθνόσημο. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε, γιατί είναι και μια κουβέντα που έχει γίνει πολύ τις τελευταίες ημέρες. Πώς γίνεται ο Πασχαλάκης, που ενώ ήταν σε κλήσεις του ίδιου του Φανσκίπ και άλλων ομοσπονδιακών τεχνικών που προηγήθηκαν, να μην έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ στο βασικό σχήμα, και τώρα που ήταν εκτός αποστολής να μπαίνει στην αποστολή από το παράθυρο γιατί τραυματίστηκε σοβαρά ο Μπάρκας και να ξεκινάει το παιχνίδι. Και στη συνέντευξη τύπου που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο, αυτό που μας είπε ο κύριος Φανσκίπ είναι πως ο Πασχαλάκης όντως έμεινε εκτός γιατί στα τελευταία δύο παιχνίδια δεν είναι βασικός στον ΠΑΟ και ήθελα να δω και το Διούδη, αλλά με το που ήρθε στην αποστολή με εξέπληξε θετικά, γιατί είδε έναν παίκτη ο οποίος είχε απίστευτη ενέργεια στις προπονήσεις, ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος μου έδειξε ότι θέλει πάρα πολύ να βοηθήσει και να αγωνιστεί, και η όλη του απόδοση στις προπονήσεις και η όλη του ενέργεια με έκανε να πάρω την απόφαση να τον βάλω βασικό, γιατί θεώρησε ότι ένας τέτοιος ποδοσφαιριστής μπορεί να δώσει πολλά πράγματα στην ομάδα. Οπότε νομίζω ότι αυτό δείχνει λίγο τη φιλοσοφία του, έτσι. Μικρή παρένθεση λέγοντας νωρίτερα για τον Μαντσίνη. Γρηγόρη ανανέωσε μέχρι το 2022 ο Μαντσίνη με την Ιταλία. Εντάξει, όντως αυτά που έλεγες, έχει 7 νίκες σε 7 παιχνίδια, 20 γκολ υπέρ, μόλις 3 κατά. Δείχνει η Ιταλία να έχει συμμαζευτεί για τα καλά. Και για τον Πασχαλάκη που λες, ενώ συνολικά έχει καλή παρουσία σε όλο το παιχνίδι, στο δεύτερο γκολ νομίζω έχει μια. Έχει ευθύνη. Το πρόβλημα που έχει ο Πασχαλάκης γενικότερα από την πρώτη μέρα. Δεν είναι εξαιρετικός στο τέτα-τέτ στα δύσκολα. Υπάρχουν κάποια μακρινά σουτ και τα λοιπά, δηλαδή που έχει ένα, βέβαια, αν το δεις πίσω από την αιστεία. Κοντράρι. Πέρα ότι κοντράρι, δεν βλέπει τίποτα, έτσι. Δηλαδή, ωραία τα λέμε εμείς από τη τηλεόραση, ωραία, φίλε, δύο μέτρα. Είναι δύσκολο, ναι. Αλλά είναι δύσκολο το σουτ, γιατί δεν έχει καλή ορατότητα. Αλλά ευθύνη έχει, γιατί πέφτει λίγο αργά και κάνει αυτό το βηματάκι που κάνουν όλοι οι τερματοφύλακες. Πάει πρώτα αριστερά και αυτό ακριβώς το βηματάκι του αφαιρεί το πλέον. Μπράβο, του στερεί την απόκρουση. Ναι. Αλλά έτσι είναι ο τερματοφύλακας. Δηλαδή, και ένα βηματάκι μπορεί να του χρεώσει τον γκολ. Αλλά αυτό είναι και το ποδόσφαιρο, έτσι, σε κάθε περίπτωση. Για να μην κρυβόμαστε πάντως και για να το γενικεύσουμε, νομίζω ότι ο Φανσχίτ μέχρι στιγμής έχει δείξει ότι δεν έχει κολλήματα ιδιαίτερα, δεν έχει κόμπεξ, δεν έχει την ανάγκη να καλεί συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές. Δηλαδή, να ξέρεις, αυτό στο ξεκίνημα γίνεται πάντως, να ξέρεις. Στην πορεία, ναι, όταν πεις το... Θα το δούμε σήμερα που μιλάμε. Δηλαδή, ναι. Εγώ θυμάμαι ότι κάναμε μια ποδοσφαιρική κουβέντα και για την προηγούμενη αναμέτρηση που έδωσε η εθνική μας στη Φιλανδία. Mm-hmm. Και εκεί είχαμε κάποια σημάδια ότι μπορεί να γίνουν αλλαγές, και ένας από τους παίκτες που επίσης είχε έτσι πολλές πιθανότητες και τελικά αγωνίστηκε ήταν ο Φωτβαντζίδης. Του έδωσε την ευκαιρία να αγωνιστεί. Μάλιστα στο παιχνίδι στο οποίο αγωνίστηκε ο Φωτβαντζίδης ήταν και από τους καλύτερους.
υπό άλλες συνθήκες και με άλλους προπονητές, τόσες πολλές αλλαγές ή τόσες ευκαιρίες σε ποδοσφαιριστές από όλη την γάμα των ομάδων που έχει κάνει τις κλήσεις, μπορεί και να μην τις βλέπουμε. Βέβαια αυτό που λέει ο Χρήσαντος, δυστυχώς έχει δίκιο, ναι. Γιατί θα πρέπει αυτή η αξιολόγηση του ρόστερ να γίνεται και το επόμενο χρονικό διάστημα ή τέλος πάντων να υπάρχει μια δικαιοσύνη στις κλήσεις, γιατί νομίζω ότι ένα από τα βασικά πράγματα που, με τα οποία οι προπονητές οπλίζονται για να διαχειρίζονται τα αποδυτήριά τους είναι το να ξέρουν οι ποδοσφαιριστές ότι είναι δίκαιοι. Όταν ο ποδοσφαιριστής αντιλαμβάνεται ότι ο προπονητής είναι δίκαιος, έχει κερδίσει πολύ μεγάλο μέρος του παιχνιού. Εγώ την τελευταία ερώτηση μας πιέζει λίγο και ο χρόνος. Έχουμε στον επόμενο καλεσμένο. 10 παρατέταρτο αύριο στο Ολυμπιακό Στάδιο, δεν ξέρω πώς θα πάνε, είναι ένα ζήτημα. Η Βοσνία καίγεται για βαθμούς. Είναι 12 η Φιλανδία, 10 η Αρμενία, 10 η Βοσνία παίζουν μεταξύ τους. Φιλανδία-Αρμενία, στα γρήγορα επιγραμματικά, αν υπάρχει έτσι ένας μπούζλος για την ενδεκάδα, τι μπορεί να περιμένουμε αύριο το βράδυ από την Εθνική? Νομίζω ότι θα δούμε 3 με 4 αλλαγές, σαν συγκριτικά με τον αγώνα κοντά στην Ιταλία και πάλι στην προσπάθεια που κάνει ο προπονητής για να δοκιμάσει πρόσωπα και να αξιολογήσει ποιους παίκτες έχει και σε ποιους μπορεί να βασιστεί. Τώρα όσον αφορά στην αναμέτρηση, όπως είπες, οι Βόσνοι καίγονται για βαθμούς γιατί είναι ακόμα στο κλόπ της πρόκρισης. Εμείς καιγόμαστε για την νίκη γιατί καλή εμφάνιση κόντρα στους Ιταλούς, αλλά τα αποτελέσματα είναι αυτά που δίνουν ψυχολογία, οπότε αυτό το κυνηγάει πάρα πολύ ομάδα, η οποία να σας πω κλείνοντας ότι είχε πολύ ωραία αντίδραση και πολύ υγιή αντίδραση όταν τελείωσε το παιχνίδι με πάρα πολλά νεύρα, γιατί έφευγε από το Ολύμπικο με άδεια χέρια χωρίς θετικό αποτέλεσμα. Δείχνει και αυτό κάτι. Βέβαια και από τη διάρκεια θέλει, αλλά και αυτό δείχνει κάτι. Υπήρχε ένας εκνευρισμός και μια αντίδραση που δείχνει ότι δεν λειτουργούν οι παίκτες ως δημόσιοι υπάλληλοι ή ως τέλος πάντων συμβιβασμοί. Στην Εθνική είναι. Ήρθα και μπορώ να έχω όποιο αποτέλεσμα μου τύχει. Δεν θέλω να στεναχωρήσω, αλλά στην Εθνική ομάδα δεν είναι η έννοια του δημοσίου υπαλλήλου, αλλά είναι από το δημόσιο, να ξέρεις. Ναι, εντάξει. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, καλημέρα. Καλή συνέχεια, καλή μεσημέρι. Αυτά λοιπόν από τον Γρηγόρη Ατρίδη. Ένα δικό μας παιδί, το οποίο διαπρέπει πλέον στην πρωτεύουσα, στο Open, και ακολουθεί και την Εθνική σε όλα τα παιχνίδια. Μαζί μας είναι ο Ότο Καλοκαιράς, δεν πάει με αυτοκίνητο ο Γρηγόρης, αλλά σε κάθε περίπτωση το ολοκληρωμένο συνεργείο αυτοκίνητων Ότο Καλοκαιράς σου δίνει τα πάντα. Έχεις υπεύθυνο πλέον έλεγχο για κάθε ταξίδι με ασφάλεια και μπορείς να κάνεις και τις διακοπούλες σου και ό,τι θέλεις, γιατί υπάρχουν και κάποιοι που φεύγουν τώρα διακοπές. Ξέρετε, στην καλύτερη περίοδο λένε. Όταν λείπουν όλοι οι άλλοι, πάω εγώ διακοπές. Σέρβις Ανοπείο Βαφείο, ανταλλακτικά 3 καταστήματα. Γρηγορίου Λαπράκη 27, στροφή Τριανδρίας. Εσπερίων 19 στην Πελάση Μακίωρα Κάστρο, και που πάει ο Κώστας δηλαδή. Και 14 χιλιόμετρα Θεσσαλονίκης Μουδανιών στην Θέρμη. Otokalogeras.gr για το ίντερνετ. Και πλέον, επειδή πλησιάζει περάσαμε τη μία, άρα μπορούμε να παραγγείλουμε από τον Mr. Gold Delivery 23 10 62 85 86, από τη μία το μεσημέρι μέχρι τη μία το πρωί, μεσολογίου 2 στις Σικές. Και εκτός από πίτες έχουμε μακαρονάδες, σαλάτες, καλτσόνε, πινερλή, μουσακά, παστίτσιο, σουφλέ, ριζότο, κάθε μέρα τα πάντα από τον Mr. Gold. Και Repair Store, αν σπάσει το κινητό σου, η οθόνη του, αν έχεις πρόβλημα φόρτισης, το Repair Store είναι το κατάλληλο μαγαζί. Τρία μάλιστα καταστήματα και αυτό. Βενιζέλου 11 στο κέντρο, Βασιλής Σόλγας 140 και στην Τούμπα Επιδαύρου 5 με Γρηγορίου Λαμπράκη. repairstore.gr, η χορηγή της δεύτερης ώρας της εκπομπής. Πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας, ο οποίος είναι... Ο επέλεγμα καλεσμένος ποιος είναι? Τι? Δεν θα πάμε. Αφεντικό της πόλης. Πάμε στο αφεντικό της πόλης. Στο μπάσκετ Ηρακλή. Μπάσκετ Ηρακλή, αφεντικό της πόλης αυτή τη στιγμή. Ο πρόεδρος της ΚΑΕ είναι μαζί μας, ο κύριος Θόδωρος Δρακόπουλος. Να τον καλησπερίσουμε. Είναι ο πρώτος πρόεδρος που μας κάνει ποδαρικό. Ωραία. Καλησπέρα, πρόεδρε. Τι κάνετε? Καλησπέρα σας. Εύχομαι το καλύτερο. Να είστε καλά. Ελπίζουμε να ξεκινήσουμε. Ελπίζουμε να ξεκινήσουμε όπως ο Ηρακλής στην Basket League. Με θετικό πρόσημο. Δεν ξέρω πώς ο Ηρακλής, διότι ο Ηρακλής κλείσε με ήττα. Όχι, όχι. Είπα εντός έδρας. Είπα εντός έδρας, πρόεδρε. Το πρόλαβε. Είπα εντός έδρας, πρόεδρε μου. Δηλαδή με sold out. Με sold out, χορηγού sold out κάνουμε και νίκες. Αυτό εννοούσα. Εντός έδρας. Το πρόλαβα. Το έκανα. Έβαλα την ασφάλεια. Εντάξει, έτσι καλά είναι. Έτσι. Αυτό είναι το καινούριο που ακούγεται στην πόλη, πρόεδρε, το καινούριο viral, έτσι. Γνωμικό, ότι αυτός ο ξένος που πήρατε, ο sold out, είναι πάρα πολύ καλός. Ναι, όντως. Και νομίζω ότι περιμένετε να τον δείτε και στα επόμενα παιχνίδια. Μακάρι. Μακάρι, νομίζω ότι
η προσέλευση του κόσμου με το ρέθιμο ήταν πολύ καλή, οπότε ευελπιστούμε ότι και στο μέλλον θα συνεχίσει έτσι. Πάντως, νομίζω άλλη ομάδα πήγαινε καλά, ο κόσμος θα έρθει. Ναι. Υπάρχει μια ευτυχή συγκυρία για τον μπάσκετ που είναι άσχημη συγκυρία γενικότερα για το σύλλογο του Ηρακλή, αλλά συνήθως έτσι γίνεται. Δηλαδή πάντα διαχρονικά πήγαινε, πάει καλά το ποδόσφαιρο, κόβει κόσμο από τον μπάσκετ. Πάει καλά το μπάσκετ, κόβει κόσμο από το ποδόσφαιρο. Τώρα αυτή τη στιγμή νομίζω ότι η διέξοδος του Ηρακλειδέα είναι το μπάσκετ. Δηλαδή το Σαββατοκύριακό του πλέον είναι συνδεδεμένο με την ομάδα μπάσκετ. Καλός ή κακός, αυτό έχει συμβεί στο σύλλογο αυτή τη στιγμή και το μπάσκετ είναι πραγματικά μια διέξοδος για τον Ηρακλειδέα. Κανονικά θα πρέπει να λέει διέξοδος για τον Ηρακλειδέα όλα τα χρόνια. Ναι. Άμα η ομάδα δείχνει ένα καλό πρόσωπο και μια σοβαρότητα, νομίζω ότι δεν υπάρχει λόγος να μην έρχεται κάποιος στο κήπεδο, κάποιος που του αρέσει το πράσινο. Και να μην έχουμε δικαιολογία ότι απλώς δεν πάει κάτω το ποδόσφαιρο και πάμε στο μπάσκετ. Το μπάσκετ πρέπει να έχει τους δικούς του φιλάθλους και θα πρέπει να έχετε πάλι. Αρκεί να υπάρχει μια καλή ομάδα που να δίνει ένα κίνητρο για τον θεατή να έρθει να δει ένα καλό παιχνίδι, το οποίο θα είναι και άξιο του τιμήματος που πληρώνει ο κάθε φίλαθλος. Και παίζει και καλό μπάσκετ, Ηρακλής. Φέτος είμαστε, παίζουμε καλό μπάσκετ, ακόμη είναι πολύ αργή. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι είμαστε στο 50% ακόμη και ο στόχος μας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον στο τέλος του πρωταθλήματος, τα play-off, εκεί να είμαστε στο πικ της ετοιμότητάς μας ώστε να πάμε όσο καλύτερη γίνεται. Το κύπελο δεν είναι στόχος. Φυσικά και είναι στόχος, τα ρίμουν. Απλώς δεν είναι ο πρωτεύων στόχος, αλλά νομίζω ότι είναι ένας στόχος. Ναι. Εγώ προσωπικά νομίζω ότι το να κάνεις μια καλή πορεία στο κύπελο είναι πολύ θετικό. Και κόσμος θα έρθει στο κήπεδο και θα ακούγεται η ομάδα και νομίζω ότι παίρνουμε και παιχνίδια στα πόδια μας που μας χρειάζονται. Οπότε εγώ θέλω να τελειώσουμε αύριο, ναι, για να συνεχίσουμε. Ξέρετε, πρόεδρε, ξέρετε ποιο είναι αυτό το οποίο, εντάξει, διαβάζουμε και εμείς στο ίντερνετ, δεξιά, αριστερά. Ο Ηρακλής έχει κάνει μια καλή ομάδα και φαίνεται αυτό και με καλές επιλογές και ξένων παικτών αλλά και Έλληνων παικτών όπως ο Καβαδάς που είναι ο πιο έτσι γνωστός από τους Έλληνες παίκτες και ο Ζάρας και τα υπόλοιπα παιδιά να μην αδικήσω κανένα. Ο Μανολόπουλος. Έτσι, όλα τα παιδιά, μπράβο, και ο Μανολόπουλος γενικότερα. Ξέρετε τι λένε όλοι. Θα αντέξει ο Ηρακλής. Δηλαδή, οκ, okay, ξεκίνησε ο Δρακόπουλος, πολύ ωραία, τους μαζέψαμε, τους φέραμε, πάρα πολύ ωραία η ομάδα, πολύ καλά κτλ. Θα αντέξει ως το τέλος της σεζόν στο κομμάτι το οικονομικό. Ο Δρακόπουλος τι λέει σε όλους αυτούς. Θα δείξει το μέλλον. Δεν νομίζω να έχουμε κάποιο πρόβλημα. Η δεύτερη απάντηση θα πιο ωραία. Δεν νομίζω. Τα έχετε υπολογίσει δηλαδή. Αυτό εννοώ. Τα έχουμε υπολογίσει. Μάλιστα. Αυτό είναι το σημαντικό. Κοιτάξτε, αν δεν αγχώνεστε εσείς, τι να αγχωθούμε εμείς. Εντάξει, σε όλες τις ομάδες μέχρι το Ολυμπιακός Ρόχος τους επέκτη ένα χρόνο. Ναι. Οπότε όλες οι ομάδες έχουν τέτοιου είδους προβλήματα λόγω της κατάστασης που είναι η χώρα. Αλλά τα στραβά θα τη βγάλουμε, μην αγχώνεστε. Ωραία. Χορηγικά, από τον κόσμο βλέπετε υπάρχει στήριξη. Χορηγικά είστε ικανοποιημένοι από αυτά που έχετε κάνει μέχρι τώρα. Χωρικά είμαστε πίσω, αλλά έχουμε κάνει κάποιες κινήσεις τώρα και πιστεύουμε στην εβδομάδα να έχουμε θετικές εξελίξεις, οι οποίες θα είναι και πολύ καλές. Η πορεία της ομάδας, πρόεδρε, μέχρι στιγμής είναι θετική, με νίκη στο κύπελο, με νίκες στο πρωτάθλημα. Έρχονται τώρα βέβαια κάποια παιχνίδια που είναι κομβικά, δηλαδή παίζει αύριο η ομάδα στο Ρέθινο για το κύπελο, μετά παίζει στη Λάρισα, εκτός έδρας, η οποία Λάρισα κέρδισε τον Άρη. Εσείς επειδή είστε μπασκετικός και βλέπετε χρόνια το άθλημα, βλέπετε την ομάδα, παρακολουθείτε, είστε αισιόδοξος θα μπορέσει η ομάδα, γιατί είπατε κάτι για το 50%, είστε αισιόδοξος για κάτι καλύτερο? Εγώ βλέπω ότι η ομάδα σε κάθε αγώνα παίζει και καλύτερα. Φανταστείτε ότι μέχρι τώρα ο Ζάρας δεν έπαιζε σχεδόν καθόλου. Ναι. Ο Καβατάς που είναι για μένα μεγάλο όπλο έπαιξε 5 λεπτά. Σωστά. Προχτές. Φανταστείτε ότι όταν αυτοί οι δύο παίκτες μπουν μέσα στην ομάδα παλέτιμη, ο Ηρακλής θα είναι πολύ καλύτερος. Συν το ότι όσο περνάει ο καιρός, όσο περνάει ο καιρός και παίζουν οι παίκτες σε πολλά παιχνίδια, θα ζέσουν πολύ καλύτερα.
Και έτσι, επειδή έχουμε πολύ καλές μονάδες, νομίζω ότι θα παίζουμε και πολύ καλό μπάσκετ. Πριν σας αφήσουμε, πρόεδρε, μια τελευταία ερώτηση που είναι γενικότερη. Πιστεύετε ότι το μπάσκετ θα αντέξει? Γιατί είναι και θέμα όχι να αντέξει ο Ηρακλής, ο Άρης, ο Πάοκ ή οποιοδήποτε άλλος. Είναι θα αντέξει το μπάσκετ. Τα χτυπήματα είναι πολλά. Τελευταία οικονομικής φύσεως προς τις ομάδες. Ή όσο πάνε συρρυκνώνονται τα έσοδα. Πιστεύετε ότι θα αντέξει? Υπάρχει δυνατότητα αυτή στον ΕΣΑΚΕ? Και γενικότερα υπάρχουν και άλλες αλλαγές που έρχονται στο μπάσκετ. Βλέπετε με νέα νομοσχέδια, με ΕΟ κτλ. Θα τα έχουμε και αυτά μπροστά μας. Θα αντέξει το μπάσκετ? Εγώ είμαι αισιόδοξος άνθρωπος εκφύσεως. Νομίζω ότι το μπάσκετ δεν θα έχει πρόβλημα. Ο ΕΣΑΚΕ νομίζω βλέπει πολύ καλά. Υπάρχουν προτάσεις για κάπως διαφορετική οργάνωση του πρωταθλήματος. Θα πρέπει να είμαστε ευέλικτοι για να πάει και το μπάσκετ μπροστά. Νομίζω ότι το μπάσκετ είναι μέσα στο DNA του Έλληνα και δεν θα έχει πρόβλημα. Εντάξει, μπορεί τα λεφτά να είναι πιο λίγα. Μπορεί να περνάμε μια περίοδο οικονομικής κρίσης. Αλλά θα το ξεπεράσουμε. Και απλώς ο καθένας θα πρέπει να απλώνει το σεντόλι του μέχρι εκεί που φτάνει. Έτσι. Σημαντικό. Και ίσως θα πρέπει να δώσουμε και λίγο περισσότερο βάρος στους Έλληνες παίκτες για να αποκτά και πιο άγρια ομορφιά, θα έλεγα, το παιχνίδι. Γιατί ο Έλληνας φίλος θέλει να βλέπει και Έλληνες παίκτες. Να συνδέεται ο φίλαθλος με την ομάδα περισσότερο, αυτό είναι δεδομένο. Ακριβώς, να συνδέεται ο φίλαθλος με την ομάδα περισσότερο, έτσι. Ναι. Και ειδικά αν μπορείς να βγάλεις και παίκτες δικούς, που αυτό είναι ο μεγάλος μου καημός. Εντάξει, ο Γιωργαλάς καλά πήγε στο τελευταίο μάτς. Ο Γιωργαλάς είναι ένα παιδί το οποίο δουλεύει πάρα πολύ. Και νομίζω ότι είναι θέμα χρόνου να βελτιώνεται κάθε χρόνο και να είναι καλύτερος. Είναι ένα δικό μας παιδί, το οποίο νομίζω θα παίξει μπάσκετ. Έτσι. Εγώ αισιοδοξώ πολύ, φιλότιμο παιδί, δουλεύει, μπορεί να μην είναι ο παίκτης του 10, αλλά το 8 θα στο παίξει, και αυτό για μένα είναι πολύ εκτιμητέο. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε, πρόεδρε. Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά, πρόεδρε. Λοιπόν, υπάρχει έκτακτη επικαιρότητα στο γκολ του ΠΑΟΚ. Ο Γιούρι Φιλίπποφ αποτελεί παρελθόν. Τον έφαγες, ακόμα δεν άρχισε. Ακόμα δεν άρχισε. Δεν τρώω κανέναν. Θα μας τα πει καλύτερα ο Ραφαήλ Καϊδατζής, ο συνάδελφος του ΠΑΟΚ 24. Το πρώτο φάγωμα προπονητή, λοιπόν. Ραφαήλ, καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά, και καλή αρχή κιόλας. Γεια σου, Ραφαήλ. Μια χαρά μπήκατε. Έχει βγει και ανακοίνωση, Ραφαήλ. Έχει βγει και ανακοίνωση, ναι. Εντάξει, ξέρουμε ότι στο πόλεμο του ΠΑΟΚ πάντα γίνονται διάφορα πράγματα. Μένουμε τώρα στο αυτό που έγινε πριν από λίγο. Λύθηκε κοινή συνενέση σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του ΤΑΠΑΟΚ η συνεργασία της ομάδας Βόλεϊ Ανδρών με τον μέχρι πρώτην τεχνικό, τον Γιούρι Φιλίπποφ, ο οποίος πέρσι οδήγησε στην κατάκτηση του κυπέλου την ανδρική ομάδα Βόλεϊ. Υπήρχαν κάποια θέματα τα οποία προέκυψαν, όπως γνωρίζουμε, και κατά τον αγωνιστικό σχεδιασμό της ομάδας το καλοκαίρι για την νέα σεζόν. Και κάποια θέματα που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, όπως λένε οι πληροφορίες, με την συμπεριφορά και τη στάση των κουβανών αθλητών. Ο Γιούρι Φιλίπποφ υπήρξε μια επικοινωνία με τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ και πριν από λίγο, από ό,τι μαθαίνουμε, και μια συνάντηση στα γραφεία του Ερασιτέχνη, και αποφασίστηκε η λύση της συνεργασίας των δύο πλευρών. Οπότε, πάνω που λέγαμε, Ραφαήλ, ότι ο ΠΑΟΚ ξεκινάει έχοντας μια βάση του πεζινού προπονητή, πρέπει να ξεκινήσει το πρωτάθλημα, βγαίνει ξανά στη γύρα. Για νέο τεχνικό, έχουμε κάποιο όνομα, είναι πρόημο ακόμα? Είναι πολύ πρόημο, γιατί είναι μόλις, ας πούμε, 5 λεπτά η απόφαση και ήταν των τελευταίων ημερών όλο, δηλαδή, το κλίμα αυτό που δημιουργεί. Πώς τον λέγανε, τον Έλληνα που έφυγε και ξαφνικά μια μέρα που μάθαμε ότι φεύγει, πώς τον λένε? Καλμαζίδης. Ο Καλμαζίδης. Ο Καλμαζίδης, ναι, όχι, είναι στο Λίβανο, στο εξωτερικό, είναι εδώ τα τελευταία. Λίβανο! Μια χαρά είναι ο Λίβανος, ναι, για τη χαρά του κι αυτός. Ποιον έχουμε τώρα, δηλαδή? Τώρα πρέπει να περιμένουμε να δούμε το τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Γιατί ο Λεόνης που είναι προπονητής. Ο Λεόνης νομίζω έχει χρόνια να προπονήσει η ομάδα. Ναι, αν είναι για Έλληνες. Εντάξει, στην αγορά νομίζω ότι υπάρχουν αρκετοί Έλληνες τεχνικοί. Χαριτονίδης. Και στο παρελθόν δηλαδή είχαν ακουστεί τα ονόματα και του Μουστακίδη από τον Εθνικό Αλεξανδρούπολης. Πολλά ονόματα δηλαδή. Μουστακίδης με Άρη και Ολυμπιακό, έτσι να τα λέμε αυτά. Είδες οι γνώστες του αθλήματος. Ήταν και παλιότερα και κοντά στον ΠΑΟΚ. Τώρα βέβαια θα τα βάλουν ξανά κάτω οι άνθρωποι του Δικεφάλου. Σε δύο εβδομάδες ξεκινάει η σεζόν. Ο χρόνος πιέζει, άρα θα πρέπει να υπάρξει νομίζω άμεσα απόφαση για να συνεχιστεί και η προετοιμασία της ομάδας. Νωρίς ξεκινάει το πρωτάθλημα όμως, Νοέμβριο, νωρίς. Το πρωτάθλημα, ναι, ήταν να ξεκινήσει το επόμενο Σαββατοκύριακο, με όλα αυτά που έγιναν με τις ομάδες που δεν μπόρεσαν τελικά να λάβει μέρος η ΑΕΚ και οι υπόλοιπες που τους δόθηκε
λίγος χρόνος μέχρι να οργανωθούν. Θα πάει 2 Νοεμβρίου. Ηρακλή θα έχουμε. Η ΑΕΚ δεν συγχωνεύτηκε με τον Παμβοχαϊκό, Ραφαήλ. Έχει γίνει τελικά ένα τέτοιο τυπικό. Θα είναι ο Παμβοχαϊκός. Η ΑΕΚ μένει εκτός τελείως, αλλά ο Παμβοχαϊκός θα στηριχτεί. Θα λέγεται ΑΕΚ. Όχι, θα λέγεται Παμβοχαϊκός κανονικά, αλλά θα στηριχθεί από ό,τι φαίνεται στο δυναμικό της ΑΕΚ. Αγωνιστική πληροφορία ότι μάλλον θα προπονείται στην Αθήνα και θα πηγαίνει για τους αγώνες μόνο στο Βραχάτι. Μάλιστα. Ναι. Δεν γίνεται να προπονείται στο Βραχάτι και να πηγαίνουμε εμείς στην Αθήνα. Θα μπορούσε να γίνει. Μάλιστα. Ωραία, Ράφα, άρα περιμένουμε μέσω ΠΑΟΚ 24 να δούμε τον νέο προπονητή. Ακριβώς. Προς το παρόν αυτά έχουμε. Αν γίνει κάτι νεότερο θα έχουμε ενημέρωση. Okay. Να σε καλά, Ράφα. Έγινε. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε γρήγορα στο διάλειμμα. Νομίζω ότι έφαγε το χάντμπολ το Βόλεϊ, να ξέρεις. Αλλά επειδή έχει πάει 2:20. Θα δούμε. Καλά, υπάρχει αύριο εκπομπή. Δεν είναι να το κάνουμε όλα σήμερα. Ήδη έχουμε βγάλει. Φαίνεται πως το θέμα με τους Κουβανούς είναι μεγάλο σημείο τριβής. Τα παιδιά μας τι κάνανε. Ποιοι τους φέρανε, γιατί ήρθαν, γιατί είναι εδώ. Όχι, όχι. Τι. Δεν έχουμε σχεδιασμό. Έχουμε ζητήματα. Σε όποια ομάδα μπαίνουν μεσάζοντες. Και αυτό αφορά και μια παλιότερη συζήτηση που είχαμε. Μάλιστα. Σήμερα χρονικά. Ναι, ναι, ναι. Δεν γίνεται χαΐρι, ας μην επιτραπεί η έκφραση. Μεσάζοντες εννοείς manager. Όπου μπαίνουν μεσάζοντες. Μεσάζοντες. Και θέλουν να κάνουν κουμάντο. Ναι, ή νομίζουν ότι κάνουν κουμάντο. Ναι, Κώστα μου. Ή κάνουν κουμάντο, τότε δεν υπάρχει. Και δεν το ξέρουμε εμείς. Και δεν υπάρχει χαΐρι τότε σε καμία ομάδα. Αυτό που γνωρίζω είναι ότι οι Κουβανοί δεν ήταν επιθυμία όλων των ανθρώπων που χειρίζονται την ομάδα Βόλη να έρθουν. Γιατί. Ακριβώς αυτό. Ο ΠΑΟΚ να βρει άλλες ομάδες να δανείζει ορισμένους. Έχει δύο πασταδόρους. Δεν ξέρω αν θα δει και ο Κάλβο κάτω Δεκέμβρη, όταν θα έχει άδεια να μπει σε χώρα Σέγγεν λόγω της ιστορίας με τη Φιλανδία. Ο Κάλβο είναι ο γνωστός. Ο Κουβανός. Ο Κουβανός που ήταν στη Φιλανδία. Ναι, αυτό ναι. Με την ιστορία. Ναι, ναι. Με τη δίκη δεν έφυγε αυτός, αλλά έχει απαγόρευση να μπει σε. Έβλεπε χώρα... όμως αυτός λέει και έπρεπε να πάει να καταγγείλει. Εσένα πώς έχουν συλλάβει ακόμα. Κυκλοφορώ ελεύθερος πραγματικά. Λοιπόν, αλλαγή προπονητή, να δούμε ποιος θα είναι ο νέος. Αυτά, πάμε στο διάλειμμα. Ήδη εκπομπή, να ξέρετε, μου το έστειλε τώρα κάποιος, έχει σπάσει το ρεκόρ συνεντεύξεων σε σχέση με όλο τον προηγούμενο χρόνο. Λοιπόν. Και πού είσαι ακόμα. Έτσι. Λοιπόν, πάμε σε break. Σε ένα γρήγορο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Και ερχόμαστε. Θα αλλάξει απάνω το ρεκόρ τώρα λίγο. Ποιο. Είναι υποτονικό, δεν. Ποιο. Με κουράζει με αυτό. Κάτι πιο. Να βάλω το Άρη κλικιά μου, ομάδα μεγάλη, όχι. Βάλε λοιπόν. Την εισαγωγή με το μπουζουκάκι. Πολύ ωραίο. Μετά κόψτε. Ναι, ωραίο είναι και εκείνο. Βάλε τον ντου, τον ντου βάλε. Μπορούμε να βάζουμε μαγιά μου με παοξή. Δεν βάζουμε τέτοια. Όχι, ο Ηρακλής ποιο έχει, ρε. Ποιο έχει ο Ηρακλής. Όπου και απέζει τα κοπρόσκυλα με ντου. Όταν βάζει γκολ στο Ιβανόβιο, ποιο παίζει από τα μεγάφωνα. Όπου και απέζει τα κοπρόσκυλα με ντου, αυτό είναι το φετινό σύνθημα. Όχι, όχι, κοίταξε. Σε έχω πατέρα και δεν. Πιο ωραίο σύνθημα που το έχω πει, εντάξει, και σε εκπομπή το έχω πει. Χτύπησε. Όχι. Λοιπόν, είναι το ζάλιζομαι. Ναι. Το έχω ζάλι στο κεφάλι. Καλό, ναι, είναι το καλύτερο σύνθημα που έχετε καλό, βγάλει. Καλό. Και μετά το εκπληκτικό, το οποίο δεν τα λέγατε τα προηγούμενα χρόνια, το λέτε τώρα. Ναι. Στο Ιβανόφιο είμαστε εμείς, δεν περνάει κανείς. Τώρα το λέμε ακόμα. 2-2 έχουμε. 609 μέρες αίτητος ο Ηρακλής στο Ιβανόφιο. Είναι σαν τον Άρη στην Ευρώπη. Σαν τον Άρη. Ή όπως έγραψε ένας φίλος, όποτε παίζει καλά ο Άρης δεν χάνει. Δεν χάνει. Όποτε παίζει καλά. Όχι. Σάββατο με λιακάδα. Αυτό που λες ο φίλος, έχει γράψει ο φίλος, αίτητος ο Άρης στην Τούμπα όταν παίζει με πάθος καρδιά. Όταν παίζει με πάθος, ναι. Ο ίδιος είναι. Το καρδιμένο το απόκομα. Μιλάμε για Πούλιτζερ τώρα. Λοιπόν, Repair Store μαζί μας, αν σπάει στο κινητό σας, 3 καταστήματα. Βενιζέλου 11 στο κέντρο, Βασίλης Όλγας 140 και στην Τούμπα Επιδαύρου 5 με Γρηγορίου Λαμπράκη. Θα μπείτε repairstore.gr για να δείτε τις πολλαπλές επιλογές σας. Πάνε Κώστα να πάρεις και μια θήκη με tempered glass. Να ο Γρηγόρης. Ο Γρηγόρης, τον είδαμε πριν. Ή μάλλον Κώστα εσύ καλύτερα γράψε ένα τηλέφωνο 62-85-86. Ο τομέα σου είναι η πίτσα Mr. Gold. Η κορυφαία πίτσα δυτικά, ακριβώς. Πλέον κάνει τη λιβεριά και στο κέντρο της πόλης, άρα έρχεται και εδώ πέρα. 62-85-86 θα πάρουμε τρεις μεγάλες πίτσες μόνο με 12,5 ευρώ. Και ο το καλοκαιράς από σήμερα επιστρέφει και πάλι στο χορηγικό πρόγραμμα του Λίμπερο 107,4. Τρία καταστήματα, Γρηγορίου Λαμπράκη 27, στη στροφή Τριανδρίας. Εσπερίδων 19, παλαιά συμμαχική ωραίο κάστρου. Και 14ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκη Μουδανιών προ τη Θέρμη, δηλαδή προς, όταν πα για Χαλκιδική, θα πάρει να κάνει ένα τσεκ στον Καλογερά. Υπεύθυνο έλεγχο, ασφάλεια, ολοκληρωμένο συνεργείο αυτοκινήτων. Οτοκαλογερά.gr, το website μα. Μεγάλη δουλειά το τσεκ, γιατί μετά, αν δεν κάνει τσεκ και σου έρθει. Αν δεν κάνεις τσεκ θα μας πεις κάποια μετά... στιγμή. Θα έρθει το άλλο τσεκ μετά. Όχι, όχι, θα μας πεις την ιστορία της επιστροφής από Λιβαδιά.
Αλλά θέλω να έχουμε και Σταύρο Κόλκα στον αέρα. Καταρχήν θα τους βγάζουμε και αυτούς από αύριο. Ναι, έτσι. Θα έχουμε και Μάριο Ασλάμι μέσα στην εβδομάδα να κάνει βαρισίματο σχόλιο. Μην το ξεχνάμε και αυτό. Αλλά για την ώρα θα πάμε στον άνθρωπο ο οποίος πραγματικά ξέρει τον μπάσκετ όσο λίγοι στη Θεσσαλονίκη. Ο άνθρωπος ο οποίος είδε Ιωνικός Νικίας ΠΑΟΚ από την τηλεόραση. Νίκο Μοσχοβίτη, τι κάνεις? Νόμιζα το κούσι έκανε τόση ώρα. Αριστερό χέρι σου τέρο, Νίκο. Καλό χέρι. Είναι λίγο νευρικό ο χέρι. Καλά, ενώ έτσι γενικότερα πρέπει. Δεν είναι. Στο μπάσκετ είναι. Έτσι πρέπει, είδες. Ναι, ναι, όταν ανεβαίνω στιγμή μου έχω ένα θέμα λίγο. Δεν το ελέγχω πολύ. Βέβαια, δεν πιάνει σε καμία των περιπτώσεων τον Σαββίδη όταν παίρνει αμυντικό επιθετικό φάουλ. Αυτό είναι δουλεμένο εδώ και χρόνια, ναι. Που φωνάζει, ουρλιάζει. Κάποια στιγμή Κώστα πρέπει να κάνουμε βίντεο. Φοβερό, ο Αριστοτέλη, φοβερό. Τι έχουμε τώρα, Νίκο? Λοιπόν, καταρχάς, ευχηθώ καλή αρχή. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, εδώ σε λίγο ξεκινάει η Media Day του ΠΑΟ 139 αγώνα με την Μπεσίκτας. Πρώτη αγωνιστική των ομίλων του Basketball Champions League. Ξεκινάει αυτή η διαδικασία των τριών αγώνων την εβδομάδα για τον ΠΑΟ. Είναι δύσκολη διαδικασία. Το αντέχει, ρε Νίκο. Το αντέχει. Είναι δύσκολη φάση. Είναι δύσκολη φάση σε πολλά επίπεδα. Ναι. Και για το καθαρά αγωνιστικό, γιατί ο όμιλος είναι αρκετά δύσκολος που έχει ο ΠΑΟΚ, και για το κομμάτι το ψυχολογικό και της εμπειρίας που έχουν αυτά τα παιδιά σε αυτή τη διαδικασία. Είναι λίγο δύσκολη κατάσταση, αλλά μέσα από τα παιχνίδια θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Σε λίγο θα ακούσουμε τον Άρουν Μπεστ αρχικά, αν δεν κάνω λάθος, και μετά τον Κώστα Πλευαράκη. Ο ΠΑΟΚ που δέχεται την Μπεσίκτας αύριο εδώ στις 7.30, η Μπεσίκτας που okay, μπορεί να μην είναι σε επίπεδο Φενέρ Εφές στην Τουρκία, είναι στο δεύτερο επίπεδο εκεί της Τουρκίας. Μιλάμε για μια ομάδα που το μπάτζετ της είναι σίγουρα πολύ 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 μεγαλύτερο από τον ΠΑΟΚ, με τον Ιβάνο τον προπονητή, με τον Θείο Ντορφέτος και αυτό να είναι εκεί. Κάποιους άλλους Αμερικανούς επίσης με πολύ ποιότητα, αλλά και Τούρκους, γιατί γενικά οι τουρκικές ομάδες τα τελευταία 2-3 χρόνια και λόγω των δικών τους τέλος πάντων υποχρεώσεις στην Τουρκία πρέπει να έχουν και κάποιους, οι περισσότερους Τούρκους μάλλον, και έχει αρκετούς καλούς. Η Μπεσίκτας προέρχεται από την Γαλατά Σαράι το Σάββατο, αλλά είναι μια ομάδα που θεωρητικά είναι που μπορούν να διεκδικήσουν και ακόμα και παρουσία στο Final Four της διοργάνωσης. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος καταλαβαίνουμε ότι φέτος στη διοργάνωση ναι μεν συμμετέχει, αλλά είναι αρκετά δύσκολο τουλάχιστον θεωρητικά να διεκδικήσει πράγματα που διεκδικούσε τα προηγούμενα χρόνια. Θα δούμε πώς θα αντιδράσει η ομάδα εν ώψη του αγώνα του αυριανού, γιατί προέρχεται από μια ήττα από τον Ιωνικό που είστε άσχημα στο τέλος της, δηλαδή δεν ήταν η εικόνα του αγώνα για μια ήττα 17 πόντων, αλλά πάω από ένα σημείο και μετά στην τέταρτη περίοδο παραδόθηκε στο παιχνίδι του Ιωνικού και έχασε μια μεγάλη διαφορά. Και σε πρώτη φάση καλύτερα να βγάλει μια αντίδραση λίγο το κομμάτι το ψυχολογικό. Μπορούμε να κάνουμε κάτι σαν ΠΑΟΚ να μην ξαναδούμε μπροστά μας την τσαρούχα, πώς λέγεται. Γιατί, μια χαρά είναι. Διευθυντής Ευρωλίγκα ρε παιδιά, γιατί, δεν κατάλαβα. Διευθυντής Ευρωλίγκα. Σε λίγο και NBA έτσι πώς πάει. Τα έλεγα πέρσι, στο Λαύριο, θυμάσαι Νίκο. Μπορεί να κάνει να μην ξαναδούμε μπροστά μας, δηλαδή, ο ΠΑΟΚ κατέρευσε στο τελευταίο δεκάλεπτο, αλλά για να φτάσουμε εκεί, δηλαδή, πόσα φάουλ παραπάνω. Φίλοι του Κώστα είναι καταρχήν, να ξέρεις. Να χαίρετε τις φίλες του Κώστα. Εγώ μόλις είδα τη διαιτησία είπα ότι ο Άσος δεν χαλάει από εδώ μέχρι την νίκαια. Σωστό ο έμπειρος, παιδιά. Ακούτε. Συγγνώμη, αλλά. Ενώ στη Λάρισα δεν το είδες τον Άσο από πριν. Και στη Λάρισα το είδα. Πάμε να ακούσουμε τον Άρον. Ωραία. Ωραία. Είμαστε έτοιμοι για να ακούσουμε τον Άρον. Ωραία. Μια πραγματικά πολύ καλή ομάδα. Είμαστε ενθουσιασμένοι που θα παίξουμε στο Basketball Thessaloniki και πιστεύω ότι είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. The play on the Unicos, Pau was very good for 30 minutes and then the things were so well. I mean, our goal here is to just get better every day and
we took that took what we needed to learn from that game and we're gonna take it forward to our game against Besiktas. Είμαστε εδώ για να είμαστε καλύτερη μέρα με τη μέρα. Μαθαίνουμε κάθε μέρα από αυτά που περνάμε στους οργανισμούς και στα παιχνίδια και πιστεύω θα είμαστε καλύτεροι με τη Βεσίκτα. What's the goal of Pop in the Euro decision? We just gotta get better every day. Just keep learning, keep growing together. We have a group of guys that wants to learn, we want to get better. So, I mean, that's where our focus is. Όπως είπα και πριν, ο στόχος μας είναι να πηγαίνουμε, να είμαστε καλύτερη μέρα με τη μέρα. Είμαστε μια ομάδα παιχτών που θέλουμε να μάθουμε, διψάμε για να μάθουμε. Προσπαθήσουμε να το κάνουμε και έτσι θα γίνεται μέσα στη χρονιά. What do you expect from Besiktas? They're a tough team. You know, it's no secret about that. They play at a very high level and we're going to try to match that and make things very difficult for them and just go out there and compete. Είναι μια πολύ σκληρή ομάδα, δεν είναι μισθό αυτό. Παίζουν σε πολύ ψηλό επίπεδο. Θα προσπαθήσουμε να το ματσάρουμε αυτό. Θα είναι δύσκολο, αλλά θα προσπαθήσουμε να το καταφέρουμε. Λοιπόν, αυτά από τον Άρον Μπερ, τον Καναδό γκάρ του ΠΑΟ. Ο οποίος ναι. Είναι ένας, νομίζω από αυτούς που ήταν φέτος, αν δεν κάνω κάποιο λάθος, από τους ξένους, ο μοναδικός που έχει εμπειρία από τέτοια διαδικασία. Δηλαδή, ο Σμιθ δεν έχει, ο Σμιθ. Ο Σμιθ ήταν λίγο παλιότερα στη Γαλλία τότε στην Θεσσαλονίκη. Δεν νομίζω τότε η γαλλική ομάδα να έπαιζε ναι. Μέσα σε αυτή τη διαδικασία. Μόνο ο Μπεστ ήταν πέρσι στη Γερμανία, στη Λούντβιτσμπουργκ και είχε έτσι εικόνα αυτή τη κατάσταση από την. Α, εκεί έπαιζε αυτό. Αυτός που, που έρχεται τριαντάρες δηλαδή, η γερμανική. Όχι. Ποια είναι αυτή που έλεγε. Ήταν πρόπερση εκείνο το ρόστο της Λούντβιτσμπουργκ. Πέρσι δεν ήταν τόσο υψηλά. Πρόπερση είχε πάει μέχρι το Final Four. Από πέρσι σταμάτησα να βλέπω, Νίκο. Οπότε έχει λίγο εικόνα από αυτή τη διαδικασία. Γενικά ο Μπέστ είναι ένας παίκτης που από τους ξένους που έχουν έρθει φέτος το Σεπτέμβριο στον ΠΑΟΚ είναι αυτός που έχει περισσότερες εικόνες και είναι γεμάτο καλοκαίρι γιατί κόπηκε τελευταία στιγμή. Ωραία. Από το μπάσκετ στην Εθνική Ομάδα του Καναδά. Μπορείς να πεις στον coach να έρθει γρήγορα γιατί έχει εκπομπή ο Τσατσαρός μετά. Πιστεύω ότι δεν τον βλέπω τώρα, αυτό είναι το κακό. Με αυτό είναι κακό. Νίκο, τελειώνει αύριο και η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας, τελευταία ναι, μέρα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι τις τελευταίες ημέρες υπάρχει, δεν είναι η κινητικότητα που υπήρχε το προηγούμενο διάστημα. Ολοκληρώνεται αύριο, όπως σωστά είπες Στέργιο. Είναι ένα νούμερο κοντά στις 2.000 διαρκείας. Είναι ένας αριθμός που ο ΠΑΟΚ δεν τον έπιανε τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά η ουσία είναι ότι το γήπεδο θα πρέπει να έχει τα 2.000 διαρκείας του. Και αν κάποιοι από αυτά στο εξωτερικό, ξέρω εγώ, τα 1.500. Και τουλάχιστον άλλοι τόσοι να έρχονται για να έχει, γιατί πραγματικά αυτή η ομάδα φέτος ναι, ναι. Έχει πολύ μεγάλη ανάγκη ένα γήπεδο το οποίο θα είναι έδρα. Αύριο ας πούμε το έχει πολύ μεγάλη ανάγκη. Το Σάββατο το απόγευμα παίζει το Παναθηναϊκό. Παίζει ομάδες που είναι πολύ υψηλότερο επίπεδο από αυτήν. Και σε ένα γήπεδο άδειο τα πράγματα γίνονται ακόμη πιο δύσκολα. Δεν λέω ότι αν έχει πολύ κόσμο το γήπεδο μπορεί να παίξει κάποιο τεράστιο ρόλο όταν υπάρχει μεγάλη απόσταση στις ομάδες, αλλά σίγουρα είναι ένα στοιχείο το οποίο βοηθάει και τα ομάδα. Λοιπόν, έχει το Κώστα Λεβαράκη. Ωραία. Οπότε θα προλάβουμε να τον ακούσουμε και τον προπονητή του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, εδώ είναι και ο προπονητής του ΠΑΟΚ. Πρωτάθλημα, πού παίζει ο ΠΑΟΚ? Παναθηναϊκό. Μετά, Νίκο, μετά. Το πέρασε. Το πέρασε ήδη το μάτς. Θα πάει στην Ουγγαρία και μετά έχει κολοσσό στη Ρόδο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον. Πάμε να ακούσουμε τον κόσμο. Ένα παιχνίδι με την Πεσίτες με την Θεότητα φυσικά. Ναι, σαφέστατα με την Θεότητα. Απέναντι ένα αντίπαλο, τουλάχιστον πολύ διαφορετικά δεδομένα από τα δικά μας. Νομίζω ότι η φετινή διοργάνωση του Champions League για μας είναι μια ευκαιρία να δώσουμε στην Ελλάδα και μεγάλες εμπειρίες που θα είναι χρήσιμες και για το ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά και για το μέλλον, ειδικά για τους νεότερους. Από εκεί και πέρα μας βοηθήσει να χτίζουμε και κοινοτροφία και την αντίληψη που χρειάζεται για να πετύχουμε τους εγχώριους στόχους μας. Φυσικά αυτό δεν σημαίνει ότι όλα τα παιχνίδια της Champions League, τα ομάδα θα προσπαθήσει να διεκδικήσει ό,τι καλύτερο μπορεί, το μυαλό του καθενός.
νίκες, όσον αφορά τις νίκες, αλλά και όσον αφορά το αγωνιστικό της πρόσωπο. Κοιτάζουμε την δικιά μας δουλειά, ξέρουμε τον αντίπαλο, η δική μας δουλειά συνεχίζεται. Έχουμε σήμερα ένα πρόβλημα ευτυχώς με τον Όλους που είναι άρρωστος και δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσει αύριο να πείξει. Ελπίζουμε, γιατί όπως ξέρετε όλοι δεν είμαστε πολύ και κάθε ένα παιδί είναι πολύ απαραίτητο για την προσπάθεια. Τι πρέπει να προσέξει ιδιαίτερα από όλα. Είναι μια ομάδα που είναι γνωστό και όσα χρόνια που γνωρίζει τον προπονητή της με τον τρόπο που παίζει, παίζει πάρα πολύ επιθετική άμυνα, πάρα πολύ επιθετική άμυνα, πολύ επιθετικά θα πει και ρόλ, για μια ψηλή μακριά από το καλάθι, για πολύ αθλητικά παιδιά και στη θέση 3 με αυτό το Μακίδης που είναι πολύ δυνατός, αλλά και στην περιφέρεια που είναι πρόγνωστη στο ελληνικό πρωτάθλημα από την παρουσία εξεδού, ο Θείοντορ κυρίως, αλλά και ο Γκότσε. Είναι μια ομάδα πολύ αθλητική που τρέχει πάρα πολύ, που πιέζει πάρα πολύ στην άμυνα. Η άμυνά της θέλει για μας μεγάλη προσοχή αύριο να προσπαθούμε από χθες να προσαρμοστούμε στο τρόπο παιχνιδιού της. Και από εκεί και πέρα δεν έχουμε προβλήμα και στην επίδεση και δεν έχουμε αριθμό λαθών. Νομίζω ότι με τις επιστροφές και το 5-5 στην άμυνα μπορούμε να έχουμε καλή τύχη. Σημαντικό όμως είναι ξαναπώ πρέπει να είναι όλα τα παιδιά αύριο στο γήπεδο έτσι για να μπορέσουν να βοηθήσουν. Που είπατε, το βίντεο είναι ουσιαστικά το μέσο από το οποίο η ομάδα θα γίνει πρωταγωνιστική για το πρωτάθλημα. Το μέσο δεν ξέρω αν θα είναι μέσο, αλλά σίγουρα καταρχήν θα λειτουργήσει. Έτσι. Τώρα δεν ξέρω τι είναι αυτό που θα πει ο σκοπός. Αλλά σε αυτό το τρόπο θα λειτουργήσει και θα βοηθήσει στο να δέσει η ομάδα και να αποκτήσει καλύτερη έτσι, και συνοχή, καλύτερο διάβασμα παιχνιδιού και να εκμεταλλευτεί αυτές τις εμπειρίες. Αυτό το τρόπο θα λειτουργήσει και να αποκτήσει σε αυτήν την κατεύθυνση. Αλλά δεν θέλω να παρεξηγηθεί ότι η ομάδα δεν θα πάει να παλέψει οποιοδήποτε παιχνίδι, είτε παίζει εδώ είτε παίζει έξω και άσχετα από το πρόγραμμα του αντιπάλου. Πάω έχει δύο παιχνίδια με Μπεζίκτας και Παναθηναϊκό. Δύο μεγάλους αντιπάλους εδώ. Αυτό δεν είναι πρόκληση για εσάς. Στο σημείο που είναι η ομάδα νομίζω ότι κάθε παιχνίδι είναι πρόκληση, αλλά φυσικά όταν έχεις δύο ομάδες αυτού του επίπεδου, όπως είναι η Μπεζίκτας και ο Παναθηναϊκός, σαφέστατα στο μυαλό όλων και των παιδιών που θέλουν. Και στο δικό μας πάντα υπάρχει το κάτι παραπάνω όσον αφορά και την εικόνα της ομάδας, ανταγωνιστικό εντάξει. Αλλά πρέπει να είμαστε ειλικρινές, δεν μπορούμε να μην βλέπουμε κανένα μάτσο πρόκληση, άσχετα ποιος είναι αντίπαλος, γιατί η ομάδα χρειάζεται να κοιμαθεί για να πάρει τις νίκες που χρειάζεται για να πετύχει το βασικό της στόχο που είπαμε ότι είναι μια σεζόν όσο λιγότερο ανώδυνη. Έτσι, όσο πιο ανώδυνη να γίνεται, ας πούμε, η φέτος είναι στο ελληνικό πρωτάθλημα. Όταν υπάρχει μια νοοτροπία και αντίληψη της ομάδας, θα ήταν πιο σημαντικό. Εγώ μια ομάδα τα οποία τα παιδιά είμαστε στην άλλη μας, και τα μεταξύ τους ακόμα. Γιατί σε όλο το διάστημα μέχρι σήμερα έκανα και δεν θα πιστεύω τις προπονήσεις. Θα έλεγα το πιο βασικό ήταν ότι αρκετές φορές θα έχει λείψει ο Βαγγέλης στην Μαργαρίτη που την προπονήσει, κάτι που λογικά επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό όταν μιλάμε για τον Έλληνα παίχτη ο οποίος είναι, θα έλεγα, από τους από τις κορυφαίες τεχνολογίες μας στην ώρα του παιχνιδιού. Η συνοχή του είναι κάποιους ξένους, δηλαδή κάποια παιδιά να τον γνωρίσουν ακόμη καλύτερα. Αυτά είναι πράγματα που όσον αφορά το καθαρά αγωνιστικό κομμάτι μετράνε πολύ, ειδικά σε κλειστά παιχνίδια και με αντιπάλους οι οποίοι είναι τις πιο δεμένες ομάδες μεταξύ τους. Από εκεί και πέρα όμως ο χαρακτήρας αυτής της ομάδας είναι να παλεύει. Νομίζω ότι με εξαίρεση 5 λεπτά μέχρι στιγμής, τα τελευταία 5 λεπτά του τελευταίου ελληνικού αγώνα σε όλα τα παιχνίδια που έχει κάνει και να παλεύει να πει καλή. Θεωρώ ότι έχουμε ένα πολύ καλό κλίμα, τα παιδιά είναι μεταξύ τους πάρα πολύ καλά. Από εκεί και πέρα η καθημερινή δουλειά είναι απαραίτητη για να πετύχουμε αυτό που θέλουμε. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Να εκμεταλλευτούμε οτιδήποτε μπορούμε και τις ώρες προπόνησης και του βίντεο. Πολύ σωστά καταρχίζουν δύο παιχνίδια πλέον την εβδομάδα. Κατά τα ψέματα οι ώρες προπόνησης είναι λιγότερες. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι ώρες δουλειάς γενικά λιγότερες. Κάποια παιδιά πρέπει να τα συντηρούμε σε αυτές τις υποχρεώσεις. Κάποια παιδιά να δουλεύουν περισσότερο και να δουλεύουμε πάρα πολύ και στο κομμάτι, όπως είπα και του βίντεο και της θεωρίας. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, αυτά και με τον προπονητή του ΠΑΟΚ. Πολύ ωραία. Απέναντι αμέτρηση με την Μπεζίκτας. Δεν ξέρω, παιδιά, αν υπάρχει κάτι άλλο. Νομίζω το είπε και ο coach για το θέμα που έχει ο Νόουτς, ο οποίος δεν το βλέπω εδώ. Ωραία. Έχει μια ίωση που το ταλαιπωρεί, οπότε είναι αμφίβολος για το αυριανό παιχνίδι.
Ωραία. Σε κόβουμε με συνοπτικές διαδικασίες. Ευχαριστούμε πολύ, Νίκο. Ευχαριστούμε, Νίκο. Να είσαι καλά. Αυτά λοιπόν από Νίκο Μοσχοβίτη. Πολύ γρήγορα σας λέω ότι ο κύριος Ένινγκ παρουσιάστηκε από τον Άγγελο Χαριστέα, μίλησε και στους παίκτες, τα γνωστά. Θα πούμε πολλά, θα τα αναλύσουμε στο Λαμπαουτάρης αργότερα, το οποίο είναι 5 με 6,5 πλέον. Και το πάω και 24 πρέπει να το σημειώσουμε, γιατί ρωτάνε και οι φίλοι. Ρωτάνε πάρα πολύ, ναι, βέβαια. Πήγε 7,5 με 9. Με την Αγάπη Γαβριλίδου, με Σταύρο Κόλκα, με Στέργη Βαζιάδη, με Αντώνη Τσακαλέα, με όλα τα παιδιά του ΠΑΟΚ 24. Ο Κόλκας δεν μιλούσε το πρωί για ΠΑΟΚ για να τα πήλε στο ΠΑΟΚ 24. Τι πράγματα είναι αυτά. Δηλαδή, θα φιλοξενούμε και εμείς Σταύρο εδώ πέρα. Η εκπομπή είναι το ορόσημο της δημοσιογραφικής. Πες Κώστα, από αυτά που σου αρέσει τα ωραία. Ναι, ναι, και σχόλια θα έχουμε και από όλα θα έχουμε. Έτσι, αρκεί να προλαβαίνουμε. Γιατί βέβαια σήμερα καταρρύψαμε κάθε ρεκόρ. Λοιπόν, ο κύριος Ένινγκ λοιπόν είπε στους παίκτες, σας ξέρω και τα λοιπά, είστε πολύ καλοί παίκτες. Είμαι πεπισμένος, θα πάνε όλα καλά αυτά τα, ναι, τα ωραία και τα λοιπά. Και είπε και το κλασικό, ο καθρέφτης είναι μέσα στο γήπεδο. Να σας δω και θέλω το σημαντικότερο, λέει, στις προπονήσεις να τα δίνετε όλα και να είστε χαμογελαστοί. Ωραίος. Σου λέει, μην έρχεστε με κατεβασμένα τα μούτρα, χαμογελαστοί να είστε. Έτσι ακριβώς. Μετά το πρώτο πινελίκι δεν ξέρω τι θα είναι. Λέει, μετά το πρώτο πινελίκι θα δούμε. Λοιπόν, τι θα γίνει. Ένα όνομα για τον μπάσκετ του Άρη, ναι, Σέργιο. Μεξικανός playmaker, λέει Χόρχε Γκουτιέρες. Oh. Συμπαίκτης του Αντετοκούμπο. Φίλε, αυτό έρχεται στο ποδόσφαιρο. Έρχεται αυτό. Ο Γκουτιέρες είναι δεξί αριστερό back. Θα τον πάρουμε στο ποδόσφαιρο. Διαβάζουμε στο SDN. Πρώην συμπαίκτης του Γιάννη Αντετοκούμπο, λοιπόν. Τι είναι αυτός. Ακολουθεί ο Κωστής Τσαρός μέχρι τις 3. 3 με 5 στο πέναλτι παραδοσιακά με τον διευθυντή τον Γιώργο Ζαγόρα. 5 με 6,5 το Όλα Μπαουτάρης με τον Χρήσανθο και τον Νίκο Παπαδόπουλο. Αλήθεια λες. 6,5 με 7,5 νέα εκπομπή Νίκος Παπαδόπουλος Αγάπη Γαβριλίδου. Σαν το σκύλο με την κάτα. 7,5 με 9 θα είναι πλέον το ραντεβού όλων μας με το ΠΑΟ 24 και το Λίμπερο. 9 με 11 ράδιο Μαρμίτα. Τα Σωστρέγια Ζάχος Ντρούλη. Δεν χάνεται. Και 11 με 12. Με 12. Με 3, 2. 11 με 2, συγγνώμη. Με 3, με 4. Όσο πάει, και πάλι με τον Γιώργο Ζαγόρα, ζούπλα. Λοιπόν, αυτά λοιπόν, από μένα. Αύριο πάλι εμείς. Θα ξαναρθούμε αύριο, ναι, αύριο, είναι δεδομένο, ναι, αυτό. Λοιπόν, Κωστή Τσατσαρός, ποιος αυτός ο Τσατσαρός!